Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χάι TV το μέσα και απόψε κοντά σας. Το ραντεβού το τακτικό με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο και βεβαίως η δικαίωση η οποία έρχεται που δείχνει ότι και εμείς δεν είχαμε πέσει έξω στις εκτιμήσεις μας όταν καθιερώσαμε αυτές τις εβδομαδιαίες συζητήσεις με το ρυθμό αυτό. Βέβαια, είναι τόσο αγενείς ορισμένοι που κατά καιρούς ασχολούνται με τα θέματα αυτά, αλλά δεν πειράζει, γιατί καθένας μετά από το θόρυβο θέλει να οικειοποιηθεί την δημοσιογραφική επιτυχία λέγοντας όπως είχαμε επισημάνει. Κανείς δεν έχει επισημάνει τίποτα εδώ και αρκετά χρόνια και κανείς δεν ασχολήθηκε με το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Εν πάση όμως περιπτώσει, εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση και ο σταθμός γιατί έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Σοφιανόπουλο αλλά και για τις συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει, όπου σήμερα πια με πηχαίους τίτλους εφημερίδες όπως τα Νέα έχουν στην πρώτη του σελίδα 11 Ιουλίου 1996, Πέμπτη, ξεσηκώνονται για τους τόκους υπερημερίας. Εξοντώνουν καταναλωτές, εργαζομένους αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι τόκοι περιμερίας που επιβάλλονται από τις τράπεζες ενώ το πρόβλημα αρχίζει να απασχολεί και τις μεγάλες οικονομικές μονάδες της αγοράς. Ήδη την παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Παπαντονίου, του Υπουργού Οικονομικών Παπαδόπουλου και του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος κ. Παπαδήμου ζητάει και η Τριένωση Επιμελητηρίων ενώ το ζήτημα θέτηκε ο ΕΤΕΜ ανακοίνωσε το πρόβλημα. Φτάνει μέχρι 60% το επιτόκιο για τις πτωτικές κάρτες, 44,5% κτλ. Εν αυτό. Επιμελητήρια και ο ΤΕΕ ζητούν κυβερνητική παρέμβαση. Ξεσηκώνονται για τους τόκους περιμερίας. Επίσης έχει ελευθεροτυπία. Πρώτη σελίδα της ελευθεροτυπίας, κορυφή, προσμείωση τόκων περιμερίας, ληστρική εκμετάλλευση διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ληστρική εκμετάλλευση. Τράπεζα της Ελλάδος, πρωτοβουλία για να μειωθούν τα δυσβάστακτα επιτόκια που επιβάλλουν όλες οι τράπεζες. Μειώστε τους τόκους υπερημερίας. Εν πάση περιπτώσει, η αποστολή του τύπου γενικώ των μέσων ενημέρωση κτλ. Είναι να πετυχαίνει κάποτε σε αυτό που κάνει του σκοπού της, εάν ο σκοπός αυτός είναι να ζητήσει αλήθεια και η δικαίωση των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας. Αυτό έγινε και όπως σας είπα, ο σταθμός αυτός αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση και περηφάνεια. Και βεβαίως οφείλεται αυτό στη μάχη που έδωσε προσωπικά ο κύριος Σοφιανόπουλος στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου. Δεν ξέρω ποτέ αν βγει στο προσκήνιο, θα είναι μεγάλη χαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό είναι μια αμοιβή σημαντική. Και εγώ δεν θα ήθελα όμως να πω καταρχήν να ευχαριστήσω για τα καλά τα λόγια. Ναι. Αλλά εδώ η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει, λέει, ληστεία. Μα η Τράπεζα της Ελλάδος τα έχει κάνει αυτά. Η 289 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, η Νομισματική Επιτροπή κατ' ουσία είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή έδωσε, διότι αν θυμόσαστε ο νόμος, λέει στο άρθρο 8 παράγραφος 6 ότι η Νομισματική Επιτροπή δια αποφάσεων της δύναται να επιτρέπει εις τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τον άνευ χρονικού ή άλλου περιορισμού εκτοξισμού των τόκων. Αυτό το έχει κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά το δημοσίευμα των νέων ότι αυτό απασχολεί και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό είναι τελείως αναλυθές, διότι τις μεγάλες επιχειρήσεις τις διέλυσε ήδη η υπόθεση αυτή του νόμου 1083 του Εύερτ του 1980. 16 χρόνια. Πυραϊκή, Πατραϊκή, Ιζόλα, Αιγαίο, Χροπή, Νάμκο, Ελβίν, Τερζίλ και ούτω καθεξής. Βοκτάς, Μιμίκος, η Αχάια και ούτω καθεξής. Τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους οικονομικούς κολοσσούς της χώρας, βόμβικα, τους εδιέλυσε αυτός ο νόμος. Ως εκ τούτου το δημοσίευμα λέει ότι τους μικρομεσαίους, ίσα ίσα, οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι ακριβώς δεν μπορούσαν να έχουν τέτοιες περιπτώσεις, είναι αυτοί που λίγο επέζησαν παραπάνω και οποίοι διελύθηκαν και αυτοί. Αλλά αν μου επιτρέψετε, κύριε Σοφιανόπουλε, να σας πω, έχετε απόλυτα δίκιο, έτσι όπως το λέτε είναι, πράγματι, εμείς αυτό το οποίο σήμερα γιορτάζουμε, γιατί μια γιορτή μικρή είναι κι αυτή, ότι μετά από αυτόν τον αγώνα που έχουμε κάνει εδώ, άρχισε αυτό το πράγμα να παίρνει διάσταση, είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο και το ξέρουν οι πάντες ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα, ότι εμείς το υιοθετήσαμε και το πολεμήσαμε λυσαλέα, έφτασε όμως σε έναν βαθμό που πια δεν μπορούσε να κρυφτεί, διότι άρχισε ο κόσμος να βουίζει. Τι γίνεται εδώ κτλ.
ήδη με τα τηλεφωνήματα που κάναμε στις τράπεζες ήρθε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών εδώ. Με εκπρόσωπό της. Αλλά δεν απαντούσε. Όχι, είπε θα το δούμε κλπ. Και άρχισε πλέον το πράγμα να κινείται. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο να λέμε ξεσηκώνονται όλοι κλπ. Αυτό είναι το θετικό. Όσον αφορά την ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την απόλυτη ευθύνη. Και όπως είχαμε πει, αυτή έπρεπε και να εκδίδει τις εγκυκλίους προς τις τράπεζες για το πώς ακριβώς θα είναι η τόκη και σε πόσο διάστημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εξέδωσε καμία εγκύκλιο από τότε, παρά μόνο μία για να την ξαναπάρει πάλι πίσω μετά από μια εβδομάδα. Όχι, μετά από 24 μέρες. 24 μέρες, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξω, να κλείσω. Όταν λέμε Τράπεζα της Ελλάδος, τι εννοούμε, ποιον? Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε πάντοτε έναν διοικητή, ο οποίος είναι και το αφεντικό. Αλλά ο διοικητής του 83 δεν είναι ο διοικητής του 85, του 87, του 90, του 96. Όλοι το κράτησαν όμως. Μισό λεπτό, είναι διαφορετικός. Ναι, συνέπραξαν όμως όλοι σε αυτό το έγκλημα κατά της οικονομίας της χώρας. Δηλαδή, όταν λέμε οικονομία, εννοούμε την παραγωγή της χώρας. Διότι έκλεισαν τις μεγάλες επιχειρήσεις και σήμερα έχουν μείνει. Καμία αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο που πιάσει το καλάδο, δεν το κάνει αυτό. Τι θέλω να πω όμως. Εδώ στο κέρδος σήμερα όμως, κύριε Πούντα, λέει οι τράπεζες δεν μειώνουν τους στόχους. Και συνεχίζει και λέει, όπως προκύπτει από χθεσινή δήλωση του διοικητού της Εθνικής Τράπεζης, αυτό το θεωρώ εγώ θράσος. Αυτό το θεωρώ θράσος. Κυρίου Καρατζά, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, οι τράπεζες θεωρούν ως υπερβολικό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τελευταία σχετικά με τα επιτόκια υπερημερίας. Δηλαδή είναι υπερβολικό όταν το 1 εκατομμύριο γίνεται 32 δις σε 30 χρόνια. Το θεωρεί υπερβολικό ο κ. Καρατζάς, λέει αυτό. Εκτιμώνως δεν υπάρχει ουσιαστικό αντικείμενο στις διεκδικήσεις αυτές κυρίως από τις επιχειρήσεις. Ο άνθρωπος ψεύδεται ασύστολα. Και τίθεται το ερώτημα, όταν ένας διοικητής της Εθνικής Τραπέζης και πρόεδρος του Ελληνικού Τραπεζών είναι ψεύτης ως προς το κοινό με φράσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα των αριθμών, διότι το 1 εκατομμύριο στην εφορία όταν το χρωστάς σε 20 χρόνια γίνεται 7.200 και το 1 εκατομμύριο όταν το χρωστάς στην τράπεζα γίνεται 1.24. Μέσα στην ίδια χώρα ένας πολίτης χρωστάει 1 εκατομμύριο στην εφορία και ένα στην τράπεζα. Πέρασαν 20 χρόνια, πήγε στην Αυστραλία, γύρισε πίσω και στη μένα εφορία του λέει: εφορία χρωστάς κύριε 7.200 και στην τράπεζα χρωστάει 1.24. Και ο κύριος Καρατζάς λέει ότι αυτό δεν είναι υπερβολικό. Και παρακάτω τι λέει ο κύριος Καρατζάς, τώρα θα κάνει και μαθήματα παιδαγωγικής, λέει. Ο κύριος Καρατζάς πάντως, χωρίς να σχολιάσει το εάν τα επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες είναι υπερβολικά ή όχι, υπεραμείνθηκε του παιδαγωγικού, όπως είπε, χαρακτήρα των επιτοκίων. Τώρα τι αρλούμπες είναι αυτές, κύριε Χούντα? Τα επιτόκια είναι παιδαγωγικό, έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, τα οποία τελικώς πιέζουν τους οφειλέτες να επιρρώσουν τις υποχρεώσεις τους και υπογράμμισε ότι είναι σωστό να επιβάλλονται ποινές σε όσους δεν είναι συνεπείς. Αυτός ο κύριος, αν δεν θέλει ξύλο, θέλει φυλακή. Διότι αυτά τα οποία λέει εδώ πέρα είναι απαράδεκτα. Θα μας κάνει ο κύριος Καρατζάς μάθημα παιδαγωγικής, μια επιχείρηση δεν έχει να πληρώσει γιατί οι δουλειές δεν πάνε καλά. Και πρέπει το 1 εκατομμύριο να γίνεται 1 δις και το θεωρεί σωστό ο κ. Καρατζάς, πρέπει να τιμωρηθεί η επιχείρηση αυτή, να την κάνουμε ντά δηλαδή με το καλαμάκι, για να εισπράττει η Εθνική Τράπεζα και να έρθει στις αρλούμπες που λέει. Όχι κύριε Κοντά, δεν γίνονται αυτά. Κάποτε αυτοί οι κύριοι πρέπει να τιμωρηθούν και να τιμωρηθούν αμήλικτα από τον ελληνικό λαό. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η αρλουμπολογία η οποία επικρατεί σήμερα στη χώρα, τότε δεν ξέρω που βαδίζουμε. Σήμερα το ελληνικό προϊόν έπαψε να υπάρχει. Πού είναι τα προϊόντα της Πειραιακής Πατραϊκής, πού είναι τα προϊόντα του Αιγαίου, πού είναι τα προϊόντα του Βόμβικα, πού είναι τα προϊόντα της Χροπή, πού είναι τα προϊόντα της Ελβίν, πού είναι τα προϊόντα της Νάμκο, πού είναι τα προϊόντα της Περβίν, πού είναι τα προϊόντα του Βοκτάς, πού είναι τα προϊόντα του Κυρίτσι, πού είναι τα προϊόντα της Αχάια Κλάους. Όλα αυτά τα διέλυσε αυτός ο νόμος, ο συγκεκριμένος νόμος του κυρίου Εύερτ και της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο όλοι οι διοικητές τραπεζών εκράτησαν επί 16 χρόνια. Και τώρα υπεραμείνονται τι? Της καταστροφής της Ελλάδας, διότι αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Όταν διαλύεις την εσωτερική οικονομία της χώρας και διαλύεις την παραγωγή της χώρας, είσαι προδότης. Και δεν είσαι άγιος άνθρωπος. Να περάσουμε σε ένα δεύτερο γρήγορα θέμα. Το κεντρικό μας θέμα θα το πούμε σε λίγο. Αφορά την ανησυχία για τον αυτόδη πυρετό. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ως κατάγονται από κτηνοτροφικές περιοχές της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ο αυτόδης πυρετός δεν είναι κάτι άγνωστο στους Έλληνες κτηνοτρόφους.
πάρα πολλά χρόνια και επί πάρα πολλές φορές έχει απασχολήσει. Είναι ένας πυρετός ο οποίος καταπολεμεί, δηλαδή μεταδίδεται στον άνθρωπο όχι με, θα λέγαμε, με εύκολο τρόπο. Η κατάπολεμησή του γίνεται με αντιβιωτικά και είναι αποτελεσματική. Ο άνθρωπος δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Η μετάδοση όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη, το ξαναλέμε αυτό. Και αυτός αυτός πυρετός κυρίως προέρχεται από την Τουρκία. Όλες τις φορές, τις περισσότερες φορές δηλαδή που έχουν προσφυγηθεί εδώ τα πρόβατα δικά μας, τα εγωπρόβατα. Και εισέρχεται από την περιοχή του Εύρου. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις παλαιών κτηνοτρόφων, γνωστό το πρόβλημα από πάρα πολλά χρόνια, χωρίς όμως ιδιαίτερη σημασία. Το αντιμετώπισαν πάντοτε οι υπηρεσίες πάρα πολύ καλά. Δεν κινδυνεύει κανένας. Πάρα πολύ καλά, ακριβώς θα ένα τεράστιο θόρυβο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε πρέπει να δημιουργείται φασαρία, γιατί ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας το έχουν αντιμετωπίσει κατά τρόπο αποτελεσματικό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς και δεν πρέπει να γίνεται εκμετάλλευση. Πρέπει να σφαγούν αυτά τα εγωπρόβατα τα οποία έχουν προσβληθεί. Αλλά αν υπολογίσουμε ότι έχει 10 εκατομμύρια πρόβατα και 5 εκατομμύρια καθήκια, ένα είναι βέβαιο, ότι πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί οι κτηνοτρόφοι πλουσιοπάροχα με την πραγματική αξία των ζώων τα οποία ασφάζονται, συν κάποιο όφελος που έχουν από γάλα, από τυρί και ούτω καθεξής. Αλλά βγαίνουν τα νέα τώρα, απειλούν καραντίνα σε κρέατα και τυριά. Δηλαδή βρήκαν ευκαιρία τώρα, προσέξτε τι κρύβεται πίσω από εδώ. Βρήκε ευκαιρία, γιατί διάβασα εκείνο το δημοσίευσα, η Γαλλία λέει. Η Γαλλία. Βρήκαν ευκαιρία τώρα, διότι εμείς έχουμε 1.200.000 τόνους εγωπρόβειο γάλα. Εάν σε αυτό το πράγμα δημιουργήσουμε πρόβλημα, θα λέει η νοικοκυρά, η οποία δεν μπορεί να καταλαβαίνει, σου λέει το γράφουν τα νέα, πρώτη σελίδα. Καραντίνα λέει σε κρέατα και τυριά. Από ελληνικά γάλατα. Εγωπρόβια. Μα μιλάμε για 120.000 τόνους φέτα. 120.000 τόνοι φέτα ίσον 120 εκατομμύρια κιλά και με 2.000 ψήν πλην 1.500, εγώ μιλάμε για κάποια 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Με αν η χώρα στερηθεί σε τζίρο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, διελύθει όλη η ύπαιθρος. Και δεν επιτρέπεται έτσι ελαφρά την καρδία η μεγαλυτέρα κυκλοφορία εφημερίδα της χώρας σε πρώτη σελίδα. Ανοίξτε, κοιτάξτε κύριε, αν είναι δυνατόν, απειλούν να βγάλει τα μάτια και να δημιουργεί τρομοκρατία. Διότι αυτό είναι τρομοκρατία. Και όταν ο κόσμος αρχίσει και κουμπώνεται, εάν ο παραγωγός αύριο το πρωί δεν έχει να πουλήσει το γάλα του και ο τυροκόμος δεν έχει να πουλήσει το τυρί του, χρεοκόπησε. Και εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτά τα πράγματα. Θα έπρεπε να δει κάποιος κάποτε σε αυτή τη χώρα να λέει ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πριν τα θίξεις θα πρέπει να πάρεις άδεια. Δεν μπορεί ο καθένας ελαφρά την καρδία να γράφει και να λέει πράγματα τα οποία και από επιστημονικής πλευράς δεν έχουν ούτε στο ελάχιστο τη βαρύτητα την οποία τους δίδουν. Λοιπόν, εδώ διαλυόμεθα από πλευράς υπερβολικών τόκων. Από την άλλη διαλυόμεθα από προπαγάνδα εις βάρος μας. Ο βουλευτής του συνασπισμού τότε έλεγε κλείστε τα σφαγεία, λέει ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Το θυμόσαστε αυτό. Τελικώς τι θα μείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα, κύριε Κούντα, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, δεν πρέπει να κάτι. Για μένα την πρόθεση της εφημερίδας δεν νομίζω ότι ήταν να δημιουργήσει πανικό. Απλώς οι εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται από συναδέλφους καμιά φορά γίνονται και λάθη. Ασαφώς. Η πρόθεση δεν είναι να γίνει ζημιά, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν είπα ότι είναι πρόθεση. Δεν υπάρχει. Αλλά ακριβώς αυτό είπα ότι έπρεπε. Από απερισκεψία θέλω να πω. Έπρεπε να υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Μπορεί να έχει γίνει αυτό. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει ένας πίνακας που λέει ότι πριν θίξεις την κτηνοτροφία, την τυροκομεία, τη βιομηχανία, τα σενόπλους δυνάμεις, τη σημαία, τα ιερά, τα όσα και τα λοιπά, οποιοδήποτε, πρέπει να περάσει μια διαδικασία. Εδώ βγαίνει τη σημεία η άλλη. Μπράβο, παιδιά, λέω. Τότε δεν θα έχουμε ελευθερία στον τύπο και στην έκφραση. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι θέμα παιδείας. Μην πάμε εκεί τώρα. Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε. Μην πάμε εκεί τώρα. Όχι, ασφαλιστικές δικλείδες, κύριε Κουνταγιά. Τέτοια ασφαλιστική δικλείδα. Παιδεία. Εσείς για να βγείτε έξω να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο δεν πρέπει να έχει πάρει πρώτα ένα δίπλωμα. Να οδηγείτε, δεν μπορεί να πάρετε αυτοκίνητο, σκοτώνετε τον κόσμο. Παιδεία είναι αυτό. Ναι, παιδεία όμως. Τροχαία παιδεία. Ακριβώς, ναι, μπράβο. Εγώ αυτό λέω, δεν λέω τίποτα άλλο. Τα λέω να θυμώσουμε τον τύπο για να. Η ουσία πάντως είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό της πυρετός είναι γνωστό στην Ελλάδα, στην ελληνική κτηνοτροφία εδώ και 100 χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το μέτρο που έχει ληφθεί αυτή τη στιγμή είναι πλέον αποτελεσματικό.
όσον αφορά για τα τυριά τα οποία υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παραγωγή σε αυτά τα ελάχιστα κομμάτια εγωπροβάτων δεν έχει βγει στην αγορά, το γάλα δηλαδή, το παραγόμενο γάλα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ανησυχούμε γι' αυτό. Πολλαπλώς έχει γίνει το ίδιο πράγμα στο παρελθόν στον Εύρο. Πολλές φορές. Δεκάδες φορές εδώ. Θυμάμαι εγώ από μικρό παιδί, θυμάμαι αυτό το σπηλετός, τελικά σπάσαν τα πρόβατα αυτά σε μια περιοχή, τελείωνε και λίγο το θέμα. Δεν είναι ότι η όλη περιοχή κινδυνεύει. Όλη η Ασία και όλη η Αφρική έχει αυτό το περιορισμό. Στην Αφρική η Κένια δεν έχει και η Νότια Αφρική. Γι' αυτό είναι τα μόνα κράτη που επιτρέπεται να έρθουν κρέατα μέσα στην Ευρώπη από αυτές τις δύο χώρες. Όλοι οι άλλοι έχουν. Δεν έπεται όμως ότι επειδή έχουν όλοι πεθαίνουν στην Αφρική. Όχι, αλλά και μπάσε τόσο και το κρέας αυτό να το φάσει, το τυρί που το είναι δύσκολο, δεν παθαίνει τίποτα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Κάμα. Γιατί πρόκειται για μικρόβιο, το οποίο ελέγχεται και καταπολεμιέται με αντιβιωτικό. Τετρακυκλίνη, αν δεν πατώμε. Τα κρέατα τα τρώμε μαγειρεμένα και εκεί οπωσδήποτε οτιδήποτε μικρόβιο καταστρέφεται και στη ζύμωση μέσα που γίνεται του τυριού και εκεί καταστρέφονται όλα. Δεν μεταδίδεται μέσω ούτε του κρέατος ούτε του τυριού. Μα αυτό δεν βγήκαν να το πούν. Ακριβώς αυτό λέω. Θέλω τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Λοιπόν, προχωρούμε. Μια ακόμη εισαγωγή σήμερα. Ξέσπασε μια πυρκαγιά σε μια περιοχή στην παλαιά Πεντέλη προς τη Νέα Πεντέλη. Και απλώς θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις για τρεις κουβέντες πριν μπούμε στο κύριο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Αν μας έκανε κάποιος και μία διόρθωση, λέει να μην λέτε ποσόστοση. Διότι η λέξη ποσόστοση δεν υφίσταται. Και έχει δίκιο εδώ τα λέμε. Να λέτε το ποσοστό το οποίο μας επιτρέπει η κοινή αγορά. Είναι μια σωστή παρατήρηση, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει λέξη ποσόστοση. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Ποσοστό είναι. Το ποσοστό που μας επιτρέπει αναλογικώς να παράξουμε. Είναι σωστά ελληνικά. Ναι. Έχει το απόλυτο δίκιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποια φορά. Λοιπόν, σήμερα απλώς να περιγράψω κάτι και να στείλω ένα μήνυμα στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας Δασών κλπ. Και στους υπόλοιπους τέλος πάντων, κυρίως που ασχολούνται με ένα ζήτημα που έχει σχέση με τις πυρκαγιές. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 2 η ώρα, 2.30, ανεβαίνοντας προς την Παλαιά Πεντέλη, είδα ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή ποσότητα καπνού να βγαίνει από μια συγκεκριμένη περιοχή. Αντιλήφθηκα αμέσως πρόκειται για κάποια μικρή εστία φωτιάς. Την αναζήτησα πολύ γρήγορα και έκανα τις εξής παρατηρήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, εκεί στην περιοχή υπήρχε ένα περιοριστικό όχημα, το οποίο είχε αγοραστεί από την κοινότητα της περιοχής, με τη συμβολή των κατοίκων και το οποίο δεν κινείται. Ήταν σε μια απόσταση 100 μέτρα από τη φωτιά. Όταν λέμε δεν κινείται. Τίποτα. Το έχουν αγοράσει, τον έχουν αφήσει γη και κάθεται. Δεν είναι κινείται. Δεν υπάρχει οδηγό, δεν υπάρχει τίποτα. Απλώς ένα όχημα. Και κάθεται. Δεύτερο. Η φωτιά, όταν τέλος πάντων σε αυτές τις περιοχές γεννηθεί, από οποιοδήποτε λόγο, εάν την προλάβεις γρήγορα και τη σβήσεις. Με αφήσει με τη σβήση. Τελείωσε. Τρίτο. Η καθυστέρηση παρατήρηση των αυτοκινήτων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή έφτασε τα 40 λεπτά της ώρας για να φτάσει το πρώτο πυροσβεστικό όχημα. Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα... έφτασε. Ναι, έφτασε. Α, είναι λίγο αυτό. Έφτασε και οι πυροσβέστες κοιτούσαν σαν χαμένοι πού θα πάνε. Δεν ήξερα πού θα πάνε. Όπου ήρθανε. Από την Αθήνα κάτω. Από το κέντρο. Δεν μπορεί να έρθει λίγο. Θα σου πω. Προσπαθούσαν λοιπόν να βρουν πού να πάνε. Δεν ήξεραν πού να πάνε. Οι πολίτες, οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί, τους έλεγαν από εδώ. Τους καθοδηγούσαν πού θα πάνε. Και κάποια στιγμή βλέπω έναν κύριο, το λέω σαν παρατήρηση, έχω και το νούμερο του αυτοκινήτου, έχω τα πάντα, ο οποίος κατέβηκε, ογκοδέστατος, ευστραφής κύριος, καλός άνθρωπος, συμπαθέστατος, τύπος Έλληνα, με την κοιλιά του κτλ., ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Και ο οποίος έπρεπε να πηδήξει ένα φράχτη για να περάσει το σωλήνα μέσα. Μπάση περιπτώσει, δεν μπορούσε να περάσει το φράχτη και μερικά παιδιά έτσι νέα, ας πούμε, του λένε: έλα από εδώ, πιάνουν τα σηματοπλέγματα 5-6-10 παιδιά μαζί και τα ξύλωσαν από τον πάτο. Αυτό ήταν πυροσβέστης. Ναι, δεν μπορούσε να περάσει μέσα. Ήτανε, όχι πυροσβέστης, έχει σημασία αυτό, θα το πω τώρα. Ήτανε πυροσβέστης από το δασαρχείο. Του δασαρχείου πυροσβέστης. Με αυτές τις κόκκινες τις στολές που έχουν. Μπάση περιπτώσει, πάλευε να πηδήξει τον τοίχο, δεν μπορούσε. Τραβήξαν τα σηματοπλέγματα, πέρασε μέσα. Τράβηξε τη σωλήνα, προσπαθούν να βάλουν τη μάνικα εκεί, το νερό αντί να βγαίνει από τη σωλήνα, βγαίνει από αλλού. Μετά ξαναπίεζε, έβγαινε το νερό από κάτω.
Έβλεπες δηλαδή την εικόνα της διάλυσης αυτής της ιστορίας. Έβλεπες μία πυροσβεστική αντλία η οποία επί τουλάχιστον 20 λεπτά της ώρας προσπαθούσαν να βρουν τι σωλήνες θα βάλουν και να την ρυθμίσουν για να αρχίσει να τρέχει το νερό. Τώρα δεν έτρεχε. Έτρεχε από κάθε μήνα, από άλλες τρύπες. Πεταγόταν από τα όχι. Και προσπαθούσαν, το νερό φωνάζαν, το νερό, το νερό. Εντάξει, φωτιά έπαιρνε διαστάσεις. Και το κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε κόστιζε και ένα πεύκο. Κάποια στιγμή, το σπάμε μετά από 20 λεπτά, κατάφερε να βγει νερό. Αλλά το νερό δεν έβγαινε από τη μία σωλήνα μόνο, έβγαινε και από κάτω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή κάπου έχανε. Μισό έπεφτε στον δρόμο, μισό έπεφτε στη σωλήνα. Φυσικά και μία μείωση της πίεσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν τα ξέρω και πολύ καλά αυτά. Αυτός λέει ο κύριος ήταν πάρα πολύ δυσκίνητος. Πρώτη παρατήρηση. Όταν είσαι πυροσβέστης, δεν μπορεί να είσαι τζόκεϊ στον υπόδρομο 200 κιλά. Πρώτη παρατήρηση. Έτσι. Γιατί δεν μπορείς να κινηθείς. Πυροσβέστης πρέπει να είσαι ευκίνητος, αδύνατος, έτσι δεν είναι. Και μειώδης. Για να έχεις παράσει σχολές, να είσαι. Πώς να αντιδράσεις έτσι. Σωματικός. Μπορείς να αντιδράσεις. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε. Και μια κοιλιά εκεί πέρα και φούσκωνε. Τι μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αντίστοιχα, ήρθαν άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πυροσβεστική υπηρεσία, και έβλεπες αμέσως τη διαφορά. Αυτοί δούλευαν με στρατιωτικό τρόπο. Πολύ γρήγορα, με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικά. Οι άλλοι αυτοί του δασαρχείου, χωρίς να θέλω να τους μειώσω τους ανθρώπους, ήταν σαν την είχαμε στο γάλα. Άσχετοι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Και ένας πανικός, ένα κακό, σε αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον, κινείς ένα ελικόπτερο αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, ανεβαίνεις από πάνω που σου έχει την πυρκαγιά και κατευθύνεις με τον ασύρματο, εσείς από εκεί, εσείς από εκεί, εσείς από εκεί. Σκόρπιοι τρέχαν να βρουν πού είναι η φωτιά. Εντάξει, η φωτιά πήρε τέτοιες διαστάσεις. Και ευτυχώς που ήταν κοντά. Τώρα, η ουσιαστικότερη και πιο σημαντική παρατήρηση, να στείλουμε κάποια χαιρετίσματα και εφόσον, όπως είπαμε, μαγνητοσκοπούν αυτές τις εκπομπές και να κλείσω το ζήτημα, και εδώ θα έπρεπε να δοθεί μεγάλο βάρος από τους αρμοδίους, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε κάτι το οποίο γίνεται και είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Υπάρχει στο μοναστήρι της Πεντέλης ένας μοναχός, ονόματι Τιμόθεος Κυλίφης, ένας παπάς με τα όλα του. Πολύ δυναμικός. Έκανε μία παρατήρηση. Και ήταν πάρα πολύ σωστή. Κάτι το οποίο είχε ηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Τι είπε. Θεωρώ και καταγγέλω δημόσια όλους αυτούς που μας κυβερνούν, και όταν λέει κυβερνούν δεν εννοούν τον Πρωθυπουργό, ούτε τους υπουργούς, εννοούν καθένα που σε κάθε πόστο κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, τον επικεφαλής του Δασαρχείου, τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όλοι αυτοί μας κυβερνούν. Είπα, λέει, και πέρσι, και το παραλαμβάνω και τώρα, αυτή η φωτιά που σήμερα έσκασε θα είχε σβήσει αμέσως εάν είχε τηρηθεί αυτό που είπαμε πέρσι. Τι είπαμε πέρσι. Το καλοκαίρι, οι πυροσβεστικές αντιαντλίες αυτές, τα αυτοκίνητα, δεν χρειάζεται να είναι μαντρωμένα στις αυλές από όπου ξεκινούν τις αφετηρίες τους, να είναι σκόρπια σε όλη αυτή τη δασική περιοχή. Σκόρπια. Να φεύγουν το πρωί, να σκορπίζουν και να πηγαίνουν το καθένα σε μια απόσταση 500 μέτρα, 600 μέτρα, όπου είναι δασικές περιοχές. Και να γυρίζουν ξανά το μεσημέρι και να τα διαδέχονται τα άλλα κλπ. Ώστε, αφού η φωτιά, εάν θα σκάσει σε αυτές τις περιοχές, αυτά να είναι εκεί επί τόπου να παρέμβουν. Ήταν πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Το κλείνω αυτό, το θεωρώ εγκληματικό το να είναι συγκεντρωμένα όλα τα αυτοκίνητα σε ένα σημείο και να μην είναι σκόρπια στις δασικές περιοχές που θα δράσουν αν χρειαστεί. Εμείς, κύριε Κοντά, έχουμε κάνει μελέτη, μεγάλη μελέτη, επί πάρα πολύ καιρό στο θέμα αυτών των πυρκαγιών, διότι η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία, έχει τα πεύκα. Τα πεύκα, λόγω της Ρετσίνης, που είναι το κολοφόνιο για τον Εύθυ, είναι έφλεκτο δέντρο, είναι το μόνο δέντρο που σχεδόν καίγεται χλωρό, ενώ όλα τα δέντρα δύσκολα δεν πιάνουν φωτιά. Το βασικότερο όλων αυτών δεν είναι να είναι τα αυτοκίνητα εκεί, που αυτό έχει προβλήματα υπό την εξής έγινε. Ότι ωραία, θα κάθονται οι άνθρωποι με τις ημέρες και τις εβδομάδες σε ένα σημείο, μήπως και πιάσει φωτιά. Ποιος θα τους ταΐζει, ποιος θα τους ποτίζει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πού θα πάνε να κάνουν τις ανάγκες τους. Δηλαδή είναι μεν ορθώς σαν σκέψη, αλλά η εφαρμογή του δεν είναι τόσο εύκολη. Αυτό που επιβάλλεται
είναι πιο. Αυτά τα αυτοκίνητα, κύριε Κούντα, ξέρετε πόσο χρόνο κουβαλάνε όλα μαζί, το καθένα. Από 1,5 κυβικό μέχρι και 10 κυβικά. Δηλαδή τίποτα. Μέχρι να κάνει μπρούτσι η αντλία, το βιτίο άδειασε. Προϋπόθεση είναι ότι όλα τα δάση της Ελλάδας, αυτά τουλάχιστον που είναι εφικτό, πρέπει να έχουν σωλήνες, να μπορεί η αντλία να κομπλάρει και να τραβάει νερό εκεί επί τόπου και να ρίχνει. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες κυβικά νερό και όχι για 1,5 και 2. Και επειδή και αυτό δεν είναι εύκολο, διότι υπάρχουν οι πλαγιές, υπάρχουν οι ανηφόρες, όταν κουβαλάς μια σωλήνα, όπου ήδη μέσα στη σωλήνα ο άλλος από αμέλεια, κύριε Χούντα, έχει ανοίξει ήδη τη βάνα και έχει πρεσάρει η αντλία, αυτή η σωλήνα πλέον δεν κινείται. Διότι αυτή η σωλήνα ζυγίζει μερικές εκατοντάδες κιλά. Όταν την πας 150 μέτρα, δεν μπορεί να την κουνήσει τη σωλήνα, κύριε Χούντα. Αυτά δεν τα έχουν πει στον κόσμο. Αυτές οι σωλήνες συνήθως είναι 2 ίτζες. Έτσι. Όταν λοιπόν γεμάτη νερό η σωλήνα, αυτή πλέον δεν περπατάει, δεν πάει πουθενά. Πρέπει εκεί που βρίσκεσαι, άμα ανοίξει και δύσκολα, και πρέπει να υπάρχουν 4-5 άνθρωποι να την τραβάνε τη σωλήνα να πάει σε ένα άλλο κάποιο σημείο. Οι τεχνικές δυσκολίες οι οποίες δημιουργούνται στις πάντοτε, γιατί έχω ζήσει και πυρκαγιά, έπιασε μια φορά μια μεγάλη αποθήκη στη Θεσσαλονίκη, τη Χροπή Βαμπάκη, και ήρθε η πυροσβεστική η οποία είχε αντλίες, παρακαλώ, που έπρεπε να τις ταΐζες νερό για να τραβήξουν. Άλλα τεχνικά και λέγανε, μα δεν υπάρχουν κοντήλια, λένε, πάρουμε άλλου είδους αντλίες. Λέω, πριν πολλά χρόνια. Το συμπέρασμα ένα είναι και αυτό. Το δάσος πρέπει να διχοτομηθεί με μόνιμες εγκαταστάσεις. Όπως είναι αυτά τα ποτιστικά κανόνια. Διότι τη φωτιά δεν πρέπει να τη σβήσεις, κύριε Κούντα, δεν σβήνει εύκολα η φωτιά. Πρέπει να τις απαγορεύσεις να επεκταθεί. Και ανάλογα από το που φυσάει ο αέρας, πρέπει να πατάς το κουμπί και να δουλεύουν οι αντλίες αυτομάτως. Τα ποτιστικά κανόνια αυτά ρίχνουν μέχρι και 90 μέτρα ακτίνα. Έχεις 90 και 90, 180 σε μεγάλες. Αλλά ξέρετε για πόσο νερό μιλάμε. Μιλάμε για 40 λίτρα το δευτερόλεπτο νερό. Το δευτερόλεπτο. Δηλαδή 4, 6, 24 μιλάμε για 2,5 κυβικά νερά το λεπτό. Όταν το πυροσβεστικό αεροπλάνο κουβαλάει 5 κυβικά, αυτά τα Καναντέρ κουβαλάνε 5 κυβικά νερό, σε διάστημα πόσο θα κάνει μέχρι να το ρίξει, να πορεί στη θάλασσα ή στη λίμνη, να προσγειωθεί, να πάρει νερό, να ξαναπογειωθεί κτλ. Μιλάμε από 5 λεπτά μέχρι και 20 λεπτά. Για 5 κυβικά. Όταν ένα κανόνι από αυτά τα ποτιστικά, διότι σε τελικό νερό ρίχνουμε, ρίχνει 2,5 κυβικά το λεπτό. Εάν βάλεις μία απόσταση στο χιλιόμετρο, δεν σας λέω, αν βάλουμε 8 ποτιστικά κανόνια, τα οποία τη τάξη των 100.000 αγμών, μιλάμε για 800.000, συν τη σωλήνη, συν, θα καταλήξουμε ότι έχετε ένα χιλιόμετρο απόσταση που πατάτε το κουμπί και φτιάνετε μία ζώνη βρεγμένη, όταν λέμε βρεγμένη, μουσκίδι, εκεί δεν περπατάει, 100 μέτρα. 100 μέτρα ζώνη, όπου ανά λεπτό πέφτουν 2,5 κυβικά νερό ανά ποτιστικό κανόνι, στα 8 ποτιστικά κανόνια πέφτουν 20 κυβικά το λεπτό, στην ώρα δηλαδή έχουν πέσει 2, 6, 10, 1200 κυβικά νερό. Τα 1200 κυβικά νερό για να το ρίξουν τα αεροπλάνα πρέπει να κάνουν 250 πτήσεις. Πράγμα το οποίο το βράδυ το αεροπλάνο δεν πετάει. Όταν έχει φουρτούνα δεν μπορεί να προσγειωθεί, μέσα στις χαράδες δεν μπορεί να μπει και κοστίζει 4-5 εκατομμύρια δολάρια ένα αεροπλάνο και 400.000 δραχμές η ώρα πτήσεως. Βασικός βενζίνης και πιλότη. Έχουμε τις δυνατότητες σε αυτή τη χώρα, πρωτίστως εδώ που είναι εύκολα, νερό τραβάς, βάλ την αντλία σου κύριε και τράβα νερό. Κάνε δεξαμενές στα διάφορα σημεία για να σπάει η πίεση και λίγο παρακάτω. Θέλουμε ειδικευμένους ανθρώπους, προγράμματα μελετημένα, πάγιες εγκαταστάσεις και το θέμα λύθηκε. Βέβαια, όταν συμπτωματικά κάθε φορά να δει ο κύριος Χούντας τη φωτιά, να πάρει ένα τηλέφωνο, να ξεκινήσει μια πυροσβεστική αντλία από το κέντρο των Αθηνών με 200.000 αυτοκίνητα μπροστά της, έφτασε 40 λεπτά. Εγώ το θεωρώ ρεκόρ αφού κατάφερε και έφτασε 40 λεπτά. Η δασική υπηρεσία τρέχα γύρευε, μέσα μηδέν, λεφτά μηδέν, σωλήνες, ανταλλακτικά μέσα τίποτα και πρωτίστως νερό μηδέν, κύριε Χούντα.
Έφτασε η πυροσβεστική αντλία στο σημείο. Έριξε τα 10 κυβικά νερό που κουβαλάει μαζί της. Μετά πρέπει να φύγει, να πάει κάπου να ξαναφορτώσει. Είτε τα ρίξε αυτά τα 10 κυβικά νερό, είτε δεν τα ρίξε, ένα και το αυτό. Αλλά εάν στο σημείο που μπορεί να φτάσει η αντλία υπάρχει η κάνουλα και ανοίγει, δηλαδή θέλουμε πάγιες εγκαταστάσεις, πάνε το πάρουν πρέφα. Εάν δεν κάνουν πάγιες εγκαταστάσεις μέσα στα δάση, ώστε να φτάνει το νερό εκείνη τη στιγμή και να ανοίγει και να τρέχουν χιλιάδες κυβικά νερό, δεν γίνεται τίποτα, όπως και δεν γίνεται. Διότι κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια, έτσι δεν γίνεται. Κάθε καλοκαίρι οι πυρκαγιές, οι εμπριστέ, μα οι εμπριστέ πάντα θα υπάρχουν. Άστε που στις 10 πυρκαγιές οι 9 είναι από μόνες τους και όχι από τους εμπριστάς. Και κάθε βάρα, κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε, και όταν κεγόμαστε αρχίζουμε όλοι και φωνάζουμε και τρέχουμε. Έχω δει σκηνές δηλαδή οι οποίες είναι παρανοϊκές. Βλέπω γυναίκες με κλαριά να βαράνε τη φωτιά, αρέσει να τη σβήσουν τη φωτιά. Έχετε πλησιάσει σε μεγάλη φωτιά, κύριε Βούντο? Δεν πλησιάζει. Ούτε σε 50 μέτρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Δεν μπορείς, όχι. Έτσι. Δεν σβήνονται οι φωτιές. Οι φωτιές πρέπει να κάψουν, να φτάσουν, να βρουν τη βρεγμένη ζώνη, παφ, και να κάτσουν. Και αυτή η βρεγμένη ζώνη θέλει μερικές χιλιάδες κυβικά νερό συντομότατα. Δεν το ρίξεις, όπως πλησιάζει η φωτιά, εξατμίζεται αυτό το λίγο νερό. Εκεί που ρίχνει το αεροπλάνο το νερό, αυτά τα 5 κυβικά, μέσα σε 2-3 λεπτά, σε μεγάλη πυρκαγιά, αυτό το νερό έχει εξατμιστεί. Και η φωτιά προχωράει. Γι' αυτό είναι δύσκολη η καταπολέμηση. Πάγιες εγκαταστάσεις. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση, έχουμε στείλει και τα στοιχεία κτλ. Αλλά στην άλλη δεν παίρνει ούτε απάντηση καθόλου. Ούτε απάντηση. Είναι και γραμμένο το θέμα, το είχα πάει μάλιστα και στον δασάρχη τη Ρόδου, που δεν είχε καεί ακόμα το δάσο τη Ρόδου, και του λέω, ήταν μακρόστενο. Και του λέω, εύκολα διχοτομείται αυτό. Κάντε τις πάγιες εγκαταστάσεις, σώστε αυτό το καταπληκτικό δάσος. Λέει, ναι, να δούμε έτσι, αλλιώς και αλλιώς, και μετά από 4 χρόνια κάηκε. Μπάσε τόσο. Εγώ αυτά τα λίγα είχα να πω, χωρίς πάγιες εγκαταστάσεις, τίποτα. Και μάλιστα αν έχουμε δεξαμενές χειροπούντα ψηλά, όπου έχουμε την πίεση, έτσι, θα ανοίγει τη βάνα, και θα πιτσιλάει το νερό αυτομάτως με τη δικιά του πίεση. Ούτε αντλίες ούτε τίποτα. Απλώς πρέπει το σύστημα να τροφοδοτεί συνέχεια το νερό επάνω, ώστε μόνο του με την πίεση όταν θα κατεβαίνει. Αυτό σημαίνει όμως δουλειά. Θέλει ανθρώπους, θέλει μηχανικούς, θέλει έργα, θέλει πράγματα. Αν θέλουμε να σώσουμε τα δάση μας. Εάν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε όταν πιάσει φωτιά να τη σβήσουμε, αυτή τη φωτιά θυμόσαστε ποτέ να τη σβήσαμε? Όταν πέφτει ο αέρας και αφού έχει κάψει μερικές χιλιάδες τρέματα και ουσιαστικά σχεδόν η φωτιά, βέβαια δεν λέω οι άνθρωποι σκοτώνονται. Δεν λέω ότι, προσέξτε, δεν λέω ότι φταίνει οι πυροσβέστε. Οι πυροσβέστε κάνουν υπεράνθρωπο έργο. Αλλά τα μέσα είναι τέτοια. Πού θα πάει στη χαράδρα μέσα που είναι γεμάτη σκήνα, πουρνάρια και ελιές και πεύκα ο πυροσβέστη να τη σβήσει τη φωτιά? Το αεροπλάνο πώς θα μπει? Δεν μπαίνει καν. Το βράδυ που δεν πετάει το αεροπλάνο, έτσι, η φωτιά τι έγινε? Το βράδυ δεν πολεμιέται η φωτιά παρά μόνο με μόνιμη εγκατάσταση. Ανοίγει τη βάνα και άστο να τρέχει μόνο του. Δυστυχώς, εμείς το ψάξαμε από πολλές μεριές και βλέπουμε ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει, διότι ακριβώς είναι οι ποσότητες τέτοιες του νερού. 40 λίτρα το δευτερόλεπτο ρίχνει αυτό το ποτιστικό κανόνι. 40 λίτρα το δευτερόλεπτο. 30, 35, 25, 50. Αυτή τη τάξη είναι. Δηλαδή ό,τι ρίχνει αεροπλάνο ανά 15 λεπτά, ρίχνουν αυτά τα ποτιστικά κανόνια 2 το λεπτό. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές αυτή είναι και η μόνη λύση, και οι ζώνες, οι αντιπυρικές όπως λέγονται, σε μεγάλη, αλλά μόνο σε μεγάλη έκταση. Σε ένα χρόνο φύτρωσε. Αυτό που κάνουμε καταρχήν, πόσο μεγάλη θα την κάνεις? Όταν μπροστά στο τζάκι και ζεσταίνεσαι, βγαίνει η φωτιά, η ζέστη βγαίνει έξω. Έτσι, λοιπόν, όταν έχεις μεγάλες πυρκαγιές, αυτή η θερμοκρασία είναι 40 μέτρα, 50 μέτρα, 60 μέτρα. Και αν πούμε ότι την κάνεις αυτή τη ζώνη μέσα στο δάσος, μετά τον επόμενο χρόνο ξαναφύτρωσε. Αλλά δεν είναι μόνο ότι ξαναφύτρωσε, πέσαν τα πούσια από τα άλλα, τα πήρε ο αέρας, έπεσε κλαδιά, πράγματα. Είναι, πώς το λένε,
τίποτα ουσιαστικά δεν προσφέρει μια τέτοια. Αν τους έχετε δει όμως, κάνουν κάτι ζώνες οι οποίες είναι της τάξης των 10 μέτρων, 15 μέτρων. Δεν κάνουν. 100 μέτρα και θέλει. 100 μέτρα και ποιος θα τα κάνει αυτά. Λέμε τέτοιες ζώνες. Ναι, δεν γίνονται. Των 100 μέτρων και βεβαίως πάει σε εγκαταστάσεις. Και πού θα βρεις τα μηχανήματα. Αντί, γιατί να βάλεις μπουλντόζες και ανθρώπους και πράγματα και να κάνεις 100 μέτρα ζώνες μέσα στα δάση και να μην τραβήξεις ένα σωλήνα με τα πετσιλιστήρια. Πού έπιασε φωτιά εκεί. Ποια περιοχή είναι η Α7. Α7. Ντάπ το κουμπί. Και τελειώσατε. Αλλά μόνιμη εγκατάσταση. Αντί να έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο με το αυτοκίνητο να περιμένει πότε θα πιάσει φωτιά. Να έχουμε τα εργαλεία, τις αντλίες, τους σωλήνες, όλα έτοιμα. Πού έπιασε φωτιά εκεί. Μάλιστα, ποια είναι αυτό. Το κουμπί. Τελειώσαμε. Αυτό είναι και ένα κόστος το οποίο δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Πάλι όμως, προσέξτε. Αυτό αποσβαίνεται σε 30 χρόνια. Αλλά και είναι πολύ λιγότερο, διότι είπαμε το περιοριστικό αεροπλάνο κοστίζει, παλιά ήταν 4, τώρα μου είπαν ότι έχουν φτάσει 10 εκατομμύρια δολάρια. Για 400.000 η ώρα. Δηλαδή με ένα αεροπλάνο μπορεί να έχετε πάγιες εγκαταστάσεις σε χιλιάδες στρέμματα. Με ένα αεροπλάνο. Και σίγουρη υπόθεση που η φωτιά δεν θα μπορεί να. Δηλαδή θα κάψει ένα κομματάκι και τέλος. Δηλαδή αν το κάνεις ένα σταυρό το δάσος, το κάνεις 25%. Δεύτερο σταυρό. Στα 8. Στα 8 είναι το 1/10. Στα 16 είναι 6%. Θα κάψεις 6% του δάσους. 16 τομές και το δάσος θα καίγεται το 6%. Λιγότερο, άμα θες και παραπάνω, ακόμα πιο πολύ. Και είπα στο δασάρχη τότε εκεί στη Ρόδο, του λέω, ρε παιδιά, λέω, αυτό το πράγμα είναι μια υπόθεση 100 εκατομμύριων, ας πούμε, ενός δάσους. Γιατί δεν το κάνετε μια δοκιμή. Να κάνετε μια δοκιμή και να πάνε να βάλετε φωτιά μόνοι σας και να δείτε λειτουργεί το σύστημα. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά γιατί να μην λειτουργήσει, αρκεί να έχεις πολύ νερό και να το έχεις τη στιγμή που το θέλεις και πρωτίστως να το έχεις το βράδυ, κύριε Κούντα. Κανένα πυροσβεστικό αεροπλάνο δεν δουλεύει το βράδυ. Δηλαδή νυχτώνει στις 10 και ξημερώνει στις 5, 6. Έχουμε 6, 7 με 8 ώρες όπου η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα μέχρι να ξαναξημερώσει να σηκωθεί πάλι το αεροπλάνο σε αυτές τις 8 ώρες. Να περάσουμε στην Αλία το θέμα το κεντρικό σήμερα σε μια σύντομη συζήτηση, σύντομη μιας ώρας περίπου. Λοιπόν, ξεκινάμε το θέμα Αλία. Το θέμα Αλία έχει απασχολήσει επί πάρα πολλά χρόνια. Η χώρα μας θεωρείται μια από τις πιο σημαντικότερες στην παραγωγή, στην Αλία δηλαδή μάλλον. Έχει δυνατότητες πολλές, αλλά δεν θεωρείται. Έχει πολλές δυνατότητες. Έχει ένα στόλο, θα λέγαμε, μέτριο αλλιευτικών σκαφών από πλευράς εξέλιξης. Στα μικρά είμαστε, έχουμε πολύ μεγάλο στόλο. Και στα μικρά ακριβώς αλλιευτικά έχουμε μια καλή σειρά διεθνώς. Επίσης, το παραγόμενο στις ελληνικές θάλασσες ψάρι θεωρείται από τα νοστιμότερα στον κόσμο. Αυτό οφείλεται στην τροφή που βρίσκει στις ελληνικές θάλασσες και βεβαίως σε όλα τα συστατικά τα οποία υπάρχουν στο βυθό της, στη Μεσόγειο. Τώρα, λένε ότι τα ψάρια τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές ακτές είναι νοστιμότερα από ότι τα ψάρια, η Μεσόγειος και είναι και η Αίγυπτος, από ότι τα ψάρια της Αιγύπτου. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το εκτιμήσω και ούτε μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω. Έχει βάση. Έχει βάση, ναι. Έχει βάση. Και έχει βάση τη χλωρίδα των ελληνικών βουνών, η οποία από τα διάφορα ποτάμια, παραποτάμους και μεγάλα ποτάμια της Ελλάδος, παρασύρει και ρίχνει μέσα στη θάλασσα, μάλιστα, η θρεπτικό υλικό. Οι ψαράδες της Θεσσαλονίκης, εκεί ο κόλπος μέσα της Θεσσαλονίκης, παράγει μία καταπληκτική καραβίδα, κύριε Κούντα, την έχετε δει τόση, η οποία φεύγει όλη η εξαγωγή, σαν μικρός αστακός. Θαλασσινή καραβίδα. Έχουμε και την του Γλυκούνουλου, θα την πούμε. Λοιπόν, σου λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό, γιατί λέει, εδώ πέρα λέει, υπάρχει γάλα. Του κοίταγα λοιπόν και εγώ τρώω γάλα, του λέω ότι τρώνε γάλα, λέει, τα ψάρια. Λέω, γάλα, τι γάλα, τρώω, με κοροδεύεις. Μου λέει, γαλλικός, αξιός, λουδίας, αλιάκμων.
αυτοί οι τέσσερις ποταμοί πέφτουν σε αυτόν τον πολύ στενό κλειστό κόλπο και εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ τροφή από τη φερτή ύλη των ποταμών και έτσι δημιουργείται αυτή η καταπληκτική γαλίδα και κάτι ωραία επίσης μύδια κτλ. Τα ίδια σημαίνουν με τον, αν πάτε από την άλλη μέρα, στο Στριμώνα Φερρυππίν ή αν πάτε στον Έστω από το βόρειο μέρος και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, θα δείτε ότι όπου υπάρχουν οι εκβολές αυτών των μεγάλων ποταμών, εκεί γίνεται όργιο από πλευράς ψαριών. Ο πρώτος, ο οποίος μου θυμίζεται τώρα, τον Hans Haas. Hans Haas λέγεται, είναι αν θέλετε ο καθηγητής του Κουστό. Ο Hans Haas, το είπα νομίζω και την πρώτη φορά, έκανε πολλές καταδύσεις στην Ελλάδα, έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο και είδες έπρεπε να το φέρω, δεν το σκέφτηκα να το φέρω, να το φέρω όμως την άλλη φορά. Πρέπει να... νομίζω το έχω στις όλες και μπάσε τόση. Λοιπόν, ο Hans Haas έχει αναλύσει όλο το μεσογειακό εδώ πέρα τοπίο και πρωτίστως το θαλάσσιο της Ελλάδος και διαπίστωσε ότι η μορφολογία των ελληνικών θαλασσών πρωτίστως είναι αυτή η οποία δίνει τη δυνατότητα στο ψάρι να αναπαραγάγεται σε μεγάλους αριθμούς. Και έχει και ωραία σχήματα μέσα στο βιβλίο ότι όπως είναι ένα βυθό, όταν έχεις ένα εξόγκωμα από βράχους, πράγματα τέτοια, εκεί τα ψάρια φωλιάζουν. Το έχω παρατηρήσει και εγώ που βάζω τόση έκανα χρόνια ψαρτούθηκο. Καλιά φορά βλέπετε όπως είναι έξω όλο πέτρας έξω η γη, ας πούμε. Και όταν μπεις μέσα στη θάλασσα και παρατηρείς, δεν υπάρχουν τρύπες. Εκεί δεν βλέπεις ψάρια. Μόλις βρεθεί βυθός όπου είναι ανάκατες πέτρες ρυθμένες και το ψάρι μπορεί να μπει μέσα να φωλιάσει, εκεί ας πούμε το ψάρι βρίσκει από πλευράς δυνατοτήτων, διότι τα ψάρια όλα, οι δύο μεγάλες κατηγορίες, έχουμε τα ψάρια τα βραχόψαρα τα λεγόμενα, αυτά τα οποία είναι μέσα στις τρύπες, και τα πελαγίσια ψάρια, αυτά τα οποία είναι ας πούμε αφρόψαρα τα λεγόμενα, ξυφιός παραδείγματος χάρη, το μαγιάτικο και ούτω καθεξής. Αυτά δεν μπαίνουν μέσα στις τρύπες. Η Ελλάδα λοιπόν παρουσιάζει αυτή τη δυνατότητα και πρωτίστως ένεκα των θερμών υδάτων, διότι τα ψάρια θέλουν ζεστά νερά πρωτίστως στην αναπαραγωγή, βγαίνουν έξω και εναποθέτουν τα αυγά τους σε όλο αυτό το τεράστιο μήκος των ελληνικών παραλιών. Αν βάλετε τώρα και τις βραχονισίδες και τις νησίδες του Αιγαίου και του Ιωνίου, μιλάμε για 15.500 χιλιόμετρα παραλίες, αλλά μιλάμε για αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι και τα μεγάλα νησιά. Ποιος ποτέ μέτρησε όλες αυτές τις νησίδες, τα βράχια και ούτω καθεξής, τα οποία δημιουργούν αυτό το υπόγειο, αν θέλετε, σημείο μέσα στο οποίο και δια το οποίο τα ψάρια πολλαπλασιάζονται σε μεγάλο βαθμό, όπως αναλύει και ο Κουστό τα λέει αυτά. Η πατρίδα μας είναι στα ψάρια γύρω στους 70.000 τόνους, αλλιεύματα έχουμε της ίους, τεράστιο νούμερο, από τους επαγγελματίες, ό,τι βγαίνει στη στατιστική. Αλλά καθώς καταλαβαίνετε, αν βάλετε και τους αρεστέχνες και πόσα που δεν βγαίνουν στα στατιστικά στοιχεία, είναι οπωσδήποτε κάποιες 10 έως 20.000 τόνες επιπλέον. Και καμιά πενταριά, αναλόγως της χρονιά και έτσι κι αλλιώς, είναι τα αλλιεύματα τα οποία εισάγονται βασικώς εκατεψυγμένα. Έχουμε και υπερπόντιο αλλιεία εμείς. Έχουμε και φερρυππίν ρεγκάδικα. Υπήρχε και ένα εργοστάσιο κάτω στην Ελευσίνα, το οποίο επεξεργαζόταν τις ρέγγες. Τις έκανε καπνιστές και τις έστελνε πάλι έξω. Οι δυνατότητες, κύριε Χούντα, οι δικές μας από πλευράς θαλασσών είναι ανεξάντλητες. Δηλαδή, αν βάλει κανένας κάτω τα επιστημονικά δεδομένα, το τι ψάρι θα μπορούσε η Ελλάδα, εάν επιστημονικώς υποστηρίξουμε τις θάλασσές μας, τα νούμερα είναι αστρονομικά. Απόδειξη αυτού που σας λέω είναι μέσα σε ελάχιστα, νομίζω το είχαμε πει έτσι μαζί εδώ πέρα, μέσα σε ελάχιστα χρόνο, δηλαδή μέσα σε μια 15ετία, η βιομηχανική εντός παρενθέσεων, δηλαδή δεν μπορεί να ψάρει ψάρια με βιομηχανία, απλώς λέω αστειεύομαι, αλλά έτσι το λένε προστόσει, η υπό έλεγχο, αν θέλετε, παραγωγή ψαριού στην Ελλάδα έφτασε τους 28.000 τόνους. Αυτά δηλαδή τα ιχθυοτροφία τα λεγόμενα, τα οποία κατ' ουσίαν τι παράγουν, δύο είδη ψαριών παράγουν, μόνο την τσιπούρα και το λαβράκι. Αλλά μπορείς να παράξεις σχεδόν όλα τα άλλα ψάρια.
μέχρι και γλώσσες και μέχρι και μπαρμπούνια και ό,τι θέλεις. Ένα άλλο δε το οποίο η Ελλάδα έχει σε μεγάλες δυνατότητες, αλλά εκεί πιστέψτε με δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε, είναι στα ψάρια του γλυκού νερού και πρωτίστως στην καραβίδα του γλυκού νερού που έχουμε δύο ειδών καραβίδες, μία στην Νότιο Ελλάδα, εδώ στον Ερχομενό έχουμε, και μία στη Βόρειο. Η τιμή έχει φτάσει στη Σουηδία παλιά, πριν χρόνια, ήταν 12.000 το κιλό και τρώγεται πάρα πολύ. Αυτή η καραβίδα είχε κλείψει στην κεντρική Ευρώπη από ασθένειες και είχαν φέρει από την Αμερική να εμπλουτίσουν πάλι τα ποτάμια και τις λίμνες. Εάν πάμε τώρα στο θέμα αυτό που μας παρακάλεσε και ο τηλεθεατής την παραμένη φορά για το θέμα της αλίας, αυτό το οποίο είναι η μάστιγα είναι ότι εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε τους βυθούς μας με μια ανεξέλεγκτο αλία η οποία γίνεται βασικός από δύο πράγματα. Η μία, η χειροτέρα όλων, είναι ο δυναμίτης και η άλλη είναι η ανεμότρατα, η οποία ανεμότρατα πρέπει να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει, αλλά όχι σε λιγότερο απορισμένο βάθος και σε μια άλλη χρονική περίοδο, ακριβώς για να μην καταστρέφει το γόνο. Το θέμα της ανεμότρατας είναι εύκολα ελεγκτέο. Είναι ένα πολύ μεγάλο αλιευτικό, το βλέπεις. Η χρονική περίοδος μπορεί να ψαρεύει, είναι και αυτή ελεγκτέα, τα λιμεναρχεία, οι ανεμότρατες είναι σε λιμάνια μέσα, δεν κρύβεται η ανεμότρατα. Είναι κάτι που εάν η πολιτεία θελήσει να το βάλει σε μία τάξη, αυτό είναι απολύτως εφικτό. Με τους δυναμίτες τι γίνεται. Όπου ο καθένας παίρνει... Να εξηγήσετε την ανεμότρατα. Ανεμότρατα είναι ένα ψαράδικο, ένα σκάφος οποιοδήποτε, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αφήνει από πίσω ένα πράγμα το οποίο μπαίνει στο βυθό μέσα, σαν ένα φιάρι, και σούρνει στο βυθό, έχει μια μεγάλη σακούλα και δίχτυα από όλες τις μπάντες. Σούρνει το βυθό λοιπόν και σιγά σιγά ό,τι υπάρχει όπως περνάει στο πέρασμά της, σε αυτό το τμήμα του βυθού που φτάνει μέχρι κάτω, το μαζεύει μέσα σε μια σακούλα αν θέλετε, γκαλαθούρα όπως λέμε, και σιγά σιγά μετά το φέρνει με βίτζι αυτό επάνω και μπορεί να φτάσει και σε μεγάλα βάθη. Ξέροντας, δεν σκοντάθησε βράχια αυτή. Σκοντάθησε βράχια, αλλά επειδή είναι πολύ ισχυρό αυτό, είναι ένα ξύλινο και μεταλλικό κατασκεύασμα το οποίο δεν είναι εύκολα, δηλαδή θα τον περάσει το βράχο ή αν θέλετε να τον ξυλώσει, γιατί τον σπάσει και κανένα φορά. Άμα είναι μικρός. Βέβαια, σήμερα οι ανεμότρατες οι οποίες είναι εφοδιασμένες και με μέσα καινούρια, ραντάρ, ηλεκτρονικά κτλ. Εύκολα εντοπίζουν στο βυθό αν υπάρχουν τέτοια εμπόδια και τα αποφεύγουν. Μία άποψη ότι καταστρέφει το βυθό δεν είναι σωστή. Ίσα-ίσα εκεί κάνει, δηλαδή ψιλοοργώνει το βυθό. Είναι καλό αυτό το οποίο κάνει η ανεμότρατα όταν λελογισμένα γίνεται σε ορισμένο βάθος και πρωτίστως για ορισμένη χρονική περίοδο που ακριβώς δεν έχει το γόνο για να το καταστρέψει. Που δεν έχουμε το γόνο για να το καταστρέψει. Ο δυναμίτης, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι μια φορά έπεσε δυναμίτης δίπλα μου και πώς δεν μου έσπασε τα αυτιά μου πονάγανε επί δύο μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απαράδεκτοι. Οι περισσότεροι δεν έχουν χάσει τα χέρια τους. Δάχτυλα, χέρια, πράγματα κλπ. Και εδώ, εγώ ξεκάθαρα λέω ότι η πολιτεία έχει σοβαρότατη ευθύνη, ότι ο δυναμίτης είναι κάτι το οποίο έπρεπε να ελέγχεται αυστηρά. Οι δυναμίτες είναι από τα λατομεία, έπρεπε ξεκάθαρα να μπορεί αυτό να το ελέγξει με αυστηρότατες ποινές. Πήρες κύριο λατομείο, ξέρω εγώ, να πούμε 5 μασούλια δυναμίτες. Μπορείς εύκολα να ελέγξεις αν τα χρησιμοποίησε ή όχι. Υπάρχει τρόπος. Αυτό το οποίο επίσης γίνεται είναι ότι παίρνουν τα λοιπάσματα. Τα αμμονιούχα λοιπάσματα, έτσι. Να σας βοηθήσω τώρα, τα λατομεία πια αρχίζουν σιγά σιγά και δεν χρησιμοποιούν δυναμίτη. Ναι, χρησιμοποιούν και δύναμο. Και δύναμη. Ναι. Έχουμε την αμμονία, τα λοιπάσματα. Έτσι. Εκεί παίρνουν την αμμονία και κάνουν εκρηκτικά. Και εκεί βέβαια το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει. Άζωτο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ποια είναι η λύση. Θα πούνε ξεκάθαρα, κύριε, σε έπιασε και έχεις ρίξει δυναμίτη 20 χρόνια κάθερξη.
διότι ο δυναμίτης σκοτώνει ουσιαστικά το σύνολο της ζωής. Δεν επιβιώνει τίποτα. Από την ανεμότρατα θα γλιτώσει ψαράκια, πράγματα, αυγά και όταν, αλλά δεν σκοτώνει το σύνολο της ζωής. Από δίπλα εκεί που περνάει η ανεμότρατα δεν τρέχει τίποτα. Και οι εκτάσεις είναι χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα καταστρέψω αυτά. Και σε ορισμένα βάθη, άμα πεις από τόσο βάθος και κάτω, μετά παρακάτω δεν μπορεί να είναι, θα πάει με ορισμένο βάθος. Ο δυναμίτης όμως όπου πέσει, επειδή το οστικό κύμα αυτό μετατίθεται σε τεράστιες αποστάσεις, εκεί δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, σκοτώνει το σύνολο της ζωής και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναξεκινήσει η ζωή. Εγώ το έχω ζήσει αυτός όταν σαν ψαροτοδεκάς, έβλεπε σημεία που κολυμπούσε σε χιλιόμετρα και δεν έβλεπε ζωή καθόλου και τίποτα. Ένα νεκρό βυθό από τους δυναμίτες. Όταν λέμε νεκρό, ή στην κυρολεξία, έβλεπες μόνον βράχια και διάφορα φύκια. Δεν έβλεπες να κολυμπάει τίποτα, ούτε παπαδιές που λέμε για τα ψηλοδοτά, τα μαύρα, τα βράχια. Τίποτε απολύτως. Είχαν ψοφήσει όλα. Και βεβαίως αυτή η αντιμετώπιση τη βλέπω ότι δεν υπάρχει, τους πιάνουν, τους αφήνουν, ξανά τα ίδια. Είναι δε γνωστοί, ε. Όπου να πάτε στην Ελλάδα ξέρουν ότι ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε ρίχνει δυναμίτες. Τους ξέρουν όλοι. Σήμερα τους πιάνουν, αύριο τους αφήνουν και πάει λέγοντας. Τώρα, τα διάφορα εργαλεία με τα οποία στην Ελλάδα ψανέρουμε είναι γνωστά, είναι τα παραγάδια, είναι το περιβόητο τσαπαρίο που κάθεται, είναι οι τράτες, είναι οι ανεμότρατες, είναι τα γρυγρή. Αυτό πάνε το βράδυ με τις λάμπες και βάζουν εκεί και σιγά σιγά μαζεύουν τα ψαρί και τα ζώνουν με τα δίχτυα και τα βγάζουν πάνω. Και από εκεί και έπειτα πετονιές και πράγματα. Το τι αλλιεύεται βέβαια γενικώς στην Ελλάδα είναι άγνωστο στο σύνολό του. Διότι είναι τόσοι πολλοί οι ψαράδες. Οι αεραστέχνες ξέρετε πως τα ψαρία πιάνουν. Που δεν περνάνε στις δραστικές. Ατέλειωτες ποσότητες. Ο ελληνικός βυθός βέβαια μπορεί όλα αυτά να τα καλύψει. Εάν μάλιστα εμείς κάναμε και κάτι άλλο, διότι αυτό που είπατε στην αρχή που είναι πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα της νοστιμιάς, έπρεπε το δικό μας το ψάρι ένεκα αυτής της νοστιμιάς να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχουν τα άλλα ψάρια. Αυτό δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ποτέ. Το ελληνικό μπαρμπούνι, έτσι, άλλο κουτσομούρα, άλλο μπαρμπούνι, άλλο πετροπάρμπουνο, άλλο ροφός, άλλο στήρα, άλλο μυλοκόπι, άλλο σαφρίδι και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και θα μπορούσαμε πρωτίστως να αλλιεύουμε και πράγματα τα οποία εμείς εδώ πολύ δεν τρώμε, αλλά οι έξω θα τρώγανε πάρα πολύ. Οι σμέρνες, παραδείγματος χάρη, οι οποίες νοστιμόταν οι σμέρνες. Υπάρχουν σε ατέλειωτες ποσότητες, αλλά ειδική αλία σμέρνας δεν υπάρχει. Σωστή αλία αστακού επίσης δεν υπάρχει. Ούτε το μεγάλωμα του αστακού, διότι όταν πιάνουν αστακουδάκια, είναι υποχρεωμένοι κατά τον νόμο να τα ξαναρίξουν μέσα. Πολλές φορές όμως αυτά έχουν ψοφήσει. Εάν γίνει επιστημονική αντιμετώπιση και μεθόδευση αυτής της διαδικασίας, θα μπορούμε ό,τι μικρός αστακός πιάνεται, ο οποίος δεν είναι εμπορεύσιμος, έτσι είναι γόνος δηλαδή, να περάσεις στη διαδικασία αναπτύξεως μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, και να μεγαλώσει και εν συνέχεια να πάει στην αγορά με πάρα πολλά λεφτά. Αυτά τα κέντρα, τα οποία εμπλουτισμού των θαλασσών, τα οποία έπρεπε να έχουμε, δεν έχουμε ούτε ένα, κύριε Χούντα. Ούτε ένα απολύτως, διότι στη θάλασσα έχετε, στην πραγματικότητα, στη φύση, έχετε γύρω στο 7 της χιλίης, από αυτά τα ψάρια που θα εκολαυτούν, 7 της χιλίης επιβιώνει. Εάν έχει την ελεγχόμενη αυτή που λέμε, δια του εμπλουτισμού των θαλασσών σε διάφορα κέντρα ανά την Ελλάδα, υπό την, αν θέλετε, εποπτεία και υψηλή προστασία του Υπουργείου Γεωργίας, της Ανατάτης Γεωπονικής Σχολής ή αν θέλετε να δημιουργεί ειδικό κέντρο. Εμείς αντί να φτιάνουμε πράγματα που άλλοι δεν έχουν, αυτό το υδάτινο περιβάλλον της Ελλάδος, αν θέλετε ένα θέμα το οποίο είναι και το αμυντικό δόγμα. Σας δίνω μια ιδέα τώρα που μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε, είναι ότι, κάνω μια παρένθεση εδώ, ο στόλος κινδυνεύει τι, από το να βουλιάξει, έτσι δεν είναι, τα νησιά βουλιάζουνε,
το μεγαλύτερο στόλο του κόσμου στο δεδομένο σημείο μιας κάποιας θαλάσσιας περιοχής τον έχει η Ελλάδα, στο Αιγαίο. Ούτε ο έκτος στόλο δεν θα μπορούσε να μπει εκεί μέσα αν εμείς αντιμετωπίζαμε το θέμα, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, για να γυρίσουμε στα ψάρια, αυτός ο χώρος, ο γεωγραφικός, ο θαλάσσινος της Ελλάδος είναι ό,τι ιδανικότερο μπορεί να σκεφτεί κανένας για την αντιμετώπιση αυτής και πρωτίστως τη μεγάλη παραγωγή ψαριών. Αν πάρουμε απάνω στη Δυτική Ελλάδα, πώς λέγεται ο μεγάλος κόλπος, μου διαφεύγει τώρα, που είναι εκεί στην Πρέβεζα επάνω, όπως τόσοι έχουν έρθει οι Ιάπωνες εκεί και είπαν βάλτε ένα ειδικό δίχτυ, πιάστε ή εξολοθρέφτε αν θέλετε, λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά η φύση και η ζωή είναι σκληρή. Τα δελφίνια, ξέρετε ένα δελφίνι τι τρώει κάθε μέρα, 10, 15, 20 τα μεγάλα δελφίνια μέχρι 40 κιλά ψάρια την ημέρα. Λοιπόν, βγάλτε τα δελφίνια εκτός και αυτός ο κόλπος και μόνο μπορεί να ταΐσει ψάρια τη μισή Ευρώπη. Ξέρετε και προβλήματα. Ο αμβρακικός, το αμβρακικό. Λοιπόν, η αντιμετώπιση, η επιστημονική και με πάγιες... Να κλείσει δηλαδή ο αμβρακικός. Ναι, να κλείσει με ένα ειδικό δίχτυ για να μην μπορούν να μπουν τα δελφίνια μέσα. Τα δελφίνια να παίξουν τσάμας. Το δελφίνι μπορεί να παραβοσχίσει αλλού, αλλά το δελφίνι που πάει στα εύκολα. Όλοι οι οργανισμοί, άμα δεν σε μια περιοχή, θα ανακουπάει πρόβατα. Και στην περιοχή έχετε μερικούς λύκους. Οι λύκοι τι θα κάνουν, θα τρέχουν να κυνηγάνε λαγούς, ή θα κάτσουν να αντιστήσουν όπως περνάει το κοπάδι να αρπάζουν κανένα προβατίνα με την άνεσή τους. Όπως ο λύκος θα αρπάζει την προβατία αν δεν την προφυλάξετε, αντί να κυνηγάει λαγό ή οποιοδήποτε κυνηγάει ποντίκια στο βουνό, γιατί ο λύκος κυνηγάει και ποντίκια και η αλεπού τα ίδια, έτσι και το δελφίνι θα μπει στο σημείο εκείνο που υπάρχει εύκολη λία να την πάρει, αντί να τρέχει να παιδεύεται στα βαθιά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πρώτο μέλημά μας είναι ποιο, τα ακριβά μας ψάρια, τα οποία θα μπορούσαν να κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο ένεκανος τιμιάς και να φεύγουν με τα αεροπλάνα από εδώ και να πηγαίνουν έξω. Μπαρμπούνια, Φερρυππίν, Πέτρο Μπάρμπουνα, οι γλώσσες οι ελληνικές, δεν υπάρχει νόστιμότερο πάνω από την ελληνική γλώσσα. Αν βάλετε σε ένα τηγάνι μια γλώσσα της Βορείου Θαλάσσης, του Ατλαντικού, και μια γλώσσα ελληνική και την τηγανίσετε με φρέσκο βούτυρο, γιατί έτσι πρέπει να τηγανίσετε, και φάτε αυτά τα δύο ψάρια ταυτοχρόνως, το ένα είναι άχυρο και το άλλο είναι άλλο πράγμα. Ή πάρτε μια τσιπούρα. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια επιτελική, αν θέλετε, ομάδα ανθρώπων, τόσο από επιστημονικής ιχθυολόγων, όσο και μηχανολόγων, όσο και μηχανικών, όσο και υδροστατικών και ούτω καθεξής, που θα επιλέξουν τα διάφορα σημεία στη χώρα, στα οποία θα μπορούν να γίνουν τα κέντρα εμπλουτισμού των ελληνικών θαλασσών επί συνεχούς βάσεως, αφού ξεκαθαρίσουμε το θέμα του δυναμίτη, διότι αν ξεκαθαρίσουμε το θέμα του δυναμίτη, ο πολλαπλασιασμός των αλλιευμάτων θα είναι κάτι το καταπληκτικό. Και τότε θα μπορέσουμε σιγά σιγά να μειώσουμε αυτή την εισαγωγή των κάποιων 50.000 τόνων, 50 εκατομμύρια κιλά ψάρια εισάγουμε, πάσης φύσεως. Αλλά αντιθέτως, όχι μόνο να μειώσουμε αυτή την εισαγωγή, αλλά να κάνουμε και τεράστιες εξαγωγές ένεκα αυτού του καταπληκτικού σημείου το οποίο διαθέτουμε και το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε. Να σας πω κάτι. Οι Ιαπωνέζοι είναι οι κατεξοχήν, νομίζω, μελετητές της ιχθυαλίας και της ιχθυοπαραγωγής, από όσο τουλάχιστον ξέρω. Και βεβαίως και άλλοι, και σε άλλες χώρες. Οι Αγγλέζοι που έχουν πολύ, οι Σκοτσέζοι, ναι, ναι. Οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες. Έρχονται πρώτοι. Στη μελέτη. Είναι πολύ ειδικευμένοι. Ναι, δεν έχουμε ασχοληθεί. Φερρυππίν γαρίδα, κύριε Χούντα. Ποιος παράγει γαρίδα στην Ελλάδα? Κανένας. Μα δεν υπάρχει ιδανικότερο μέρος για να κάνεις παραγωγή γαρίδας, διότι η γαρίδα θέλει ζεστά νερά. Και μία από τις καλύτερες τροφές της γαρίδας είναι η κουτσουλιά της κότας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των πτηνοτροφείων της Ελλάδος είναι τι να κάνουμε τις κουτσουλιές. Εάν τις κουτσουλιές τις είχαμε φτιάξει τροφή για τις γαρίδες, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Πού είναι η αντιμετώπιση? Λέει ο κύριος Σιμίτης, λέει νέος δρόμος.
οι δρόμοι δεν χρειάζονται, είναι γνωστοί οι δρόμοι. Δεν πάμε να τους πιάσουμε. Τι να πούμε στους Ιάπωνες? Βρε κερατάζες. Μόλις βγούμε στους δρόμους έξω, βλέπουμε 500 Ντατσούν, 600 Τογιώτα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι. Ελάτε κι εσείς, ορίστε, ελάτε να μας μάθετε να κάνουμε γαρίδες. Τώρα δεν ξέρω αν οι Ιάπωνες θα δεχθούν να μας μάθουν να κάνουμε γαρίδες, αλλά εμείς τι έχουμε να κάνουμε, το προτείνουμε. Το είχα προτείνει μια ώστε κάποιος στο παρελθόν. Έχουν μεγάλη παραγωγή γαρίδες οι Ιάπωνες. Οι Τζαπώνικους, Τζαπώνικους είναι και το είδος. Το Μακρομπράχιουμ Ροζεμπέργκι, ένα άλλο είδος γαρίδα, μπορεί να αναπαραχθεί και σε υφάλμηρα νερά, αλλά να αναπτύσσεται σε γλυκό νερό. Οι δυνατότητες για Μακρομπράχιουμ Ροζεμπέργκι, υφάλμηρα και γλυκά νερά στην Ελλάδα, από πού να αρχίσω κύριε Χούντε και πού να τελειώσω, έτσι. Όλοι οι βαλτότοποι, βάλτε την αγολινίτσα κάτω την οποία πήγαμε και ξεράναμε. Αλλά αυτό είναι το έγκλημα του εγκλήματος. Αποξεράναμε την αγολινίτσα που ήταν, μπορούμε να την ξαναπλημμυρίσουμε βέβαια, που ήταν ένας τόπος που μπορούσε να παράξει χέλια μόνο και καραβίδες και γαρίδες και ψάρια σε ατέλειωτους βαθμούς. Να το κάνουμε τι, να το κάνουμε χωράφια, μα η Ελλάδα είναι γεμάτη χωράφια ακαλλιέργητα. Να κάνουμε και μερικά χωράφια και τι, αρμυροχώραφα ακόμα, τσάμπα πήγαν, ό,τι λιμνοθάλασσες τέτοιες αποξηράναμε. Πήγανε στραφή διότι εκεί είναι αρμύρες. Και εκεί πέρα δεν φυτρώνει τίποτα. Πρέπει να περάσουν 20 χρόνια να βάλεις ειδικά φυτά και ξανά και έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή να φέρεις τους Ολλανδούς που ξέρουν να στην κάνουν τη δουλειά. Μα εδώ έχουμε τη μισή Ελλάδα καλλιέργητη. Έπρεπε να αποξηράνουμε τους υδροβιότοπους. Να ρωτήσω κάτι για τον αμβρατικό κόλπο. Ναι. Είπατε ότι γνωρίζετε ότι οι Ιαπωνέζοι είχαν έρθει και είχαν πει ότι φτάνει αυτός ο αμβρατικός κόλπος για να ταΐσει τη μισή Ευρώπη ψάρια. Αρκεί να τον κλείσετε. Για να μπαίνουν τα αδελφίνια μέσα. Να πέντε μια μέσα και από εκεί και πέρα, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα να καλλιεργήσουν ψάρια μέσα. Όχι, στο τίποτα από μόνο του. Να τον αφήσουν, να τον προστατεύσουμε δηλαδή από τους άρπαγες, mm-hmm. που είναι όλα τα μεγάλα ψάρια που μπαίνουν μέσα και βγαίνουν κτλ. Καρχαριοειδή και δεν συμμαζεύεται, όλα αυτά τα μεγάλα ψάρια και θελαστικά και ψάρια. Γιατί ο καρχαρίας είναι ψάρι, το δελφίνι είναι θελαστικό. Και ελεγχόμενη η διαδικασία. Θα σταματήσουν βέβαια οι δυναμίτες. Ξέρετε τι δυναμίτες πέφτει εκεί μέσα. Παναγία φίλε. Και αυτό ένεκα του ρηχού της φερτής ύλης που υπάρχει από τις γύρω περιοχές, από το απότομο των ορεινών της Υπήρου που κατεβάζουν το χειμώνα οι βροχές φερτή ύλη πολύ, τα ψάρια τρώνε, γι' αυτό και εκεί είναι γεμάτο από ψάρια. Οι παλιοί, ξέρετε, τα κλείνανε αυτά λιγάκι και πιάρανε τα ψάρια μέσα με τα ψάρια, με τα χέρια τα πιάρανε. Και πρωτίστως στα χέλια. Όλοι αυτές είναι περιοχές, άστε την υπόθεση του Αβγοτάραχου. Το Αβγοτάραχου πόσο έχει φτάσει κύριε Χούντα? Μιλάμε για κάποιες 25-30 χιλιάδες το κιλό, έτσι δεν γίνεται? Το οποίο βγαίνει από ποιο είδος ψαριού? Βγαίνει από ένα κέφαλο που λέγεται μπάφα. Έχει εδώ ένα κόκκινο, ένας ειδικός κέφαλος που λέγεται μπάφα. Από αυτό το κέφαλο βγαίνει, για μένα πολύ νοστιμότερο από το χαβιάρι. Ναι, αλλά η παραγωγή είναι μικρή. Εάν ας πούμε η παραγωγή σήμερα είναι, λέω ένα νούμερο, 100 κιλά. Και έχει 25.000 το κιλό. Εάν γίνουν 200 κιλά, θα πάει 12.500. Η ύσπραξη δεν είναι η ιδία. Αλλά δεν μπορεί να αφήνεις αυτούς τους ανθρώπους με μια παράδοση, ξέρω εγώ, 200 ετών στην τύχη τους και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τους βοηθήσεις επιστημονικώς να μπορέσει να αυξηθεί το αλίευμα, αν θέλετε, της μπάφας, για να αυξηθεί η παραγωγή του αβγοτάραχου. Ή να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να πολλαπλασιάσουμε αυτό το ψάρι, ελεγχόμενη καλλιέργεια, για να μας δώσει το αβγοτάραχο. Πράγμα το οποίο κάνουμε με τους οξύριγχους επάνω στην Κασπία και αυξάνουμε την παραγωγή του χαβιαριού. Ελεγχόμενες καλλιέργειες. Όλα αυτά, καθώς καταλαβαίνετε, προϋποθέτουν μια ξεκάθαρη επιστημονική γνώση πίσω από το θέμα, το οποίο σήμερα τυχαία και μοιραία αντιμετωπίζεται χωρίς κανένα προγραμματισμό, δεν υφίσταται κανένας προγραμματισμός. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε τελευταίως και το ήξερα εγώ από χρόνια, αν πάτε και δείτε το χειμώνα εκεί σε όλες τις αμμωδιές και στους αυτά που είναι έτσι λίγο βουρκότοποι και στο Φάληρο παλιά το βλέπατε, θα βλέπετε κάτι ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέχρι τη μέση μέσα στο νερό και είχαν μια τσάντα να πούμε και είχαν αφιάρι και παιδευόντουσαν. Αυτοί βγάζουν δολώματα, σκουλίκια βασικώς, τα οποία τα πουλάνε μετά πρωτίστως στους εραστέχνες ψαράδες. Και
αν είναι δυνατόν, αυτή η χώρα είναι η χώρα των παρανοϊκών. Αυτούς τους ανθρώπους τους κυνηγάνε, λέει, γιατί δεν έχουν άδεια να βγάζουν σκουλίκια από τη θάλασσα. Αυτό το έχετε καταλάβει εσείς. Και παιδεύονται οι άνθρωποι, διότι δεν προβλέπεται από τον νόμο ότι επιτρέπεται να αλλιεύεις, επιτρέπεται να αλλιεύεις οτιδήποτε, αλλά ο νόμος δεν λέει και σκουλίκια. Και πάει το λιμεναρχείο και λέει, ρε εσύ φίλε, ο νόμος λέει να ψαρεύεις σκουλίκια, εσύ γιατί ψαρεύεις σκουλίκια. Καταπληκτικό είναι αυτό. Και κοντά, μη γελάτε σας. Μα δεν είναι για γέλια, δηλαδή. Τι δεν επιτρέπεται. Και οι άνθρωποι κάνανε σωματεία εκεί τα πάνω, νομίζω στη Θεσσαλονίκη, κάπου για την ώρα, στο έδειξε και ώρα, αλλά το ξέρω παλιά το θέμα, τώρα μου ήρθε τώρα. Προσπαθούν οι άνθρωποι, ζούνε από το με ένα φιάρι, ξέρεις τα πεινά σε με ένα φιάρι, τώρα έχουν και μπουκάλες βέβαια, παλιά που τα έκανε όσο μπορούσαν. Όσο ήταν τα ριχά νερά, πόσα σκουλίκια να έχει, μετά πήγανε πιο βαθιά. Πιο βαθιά πρέπει να βουτάς, με μολύβια. Δύσκολη δουλειά. Τώρα πήρανε μπουκάλες. Και βουτάνε με τις μπουκάλες. Βέβαια λένε και κάτι αρλούμπες ότι αναπνέουμε σκοτωμένο οξυγόνο. Λέει, άκουσα κάτι παρανοϊκά, αλλά εν πάση τόση. Αλλά οι άνθρωποι λένε, ρε παιδιά, δώστε μας ένα παλιόχαρτο, επιτρέψτε μας και εμάς να εξασκούμε το επάγγελμα από το οποίο ζούμε. Να βγάζουμε σκουλίκια μέσα από την άμμο. Όχι, λέει. Διότι δεν το προβλέπει ο νόμος. Γελάω κι εγώ τώρα, μα εσείς τι να κάνω. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου αν τα βάλετε κάτω, κύριε Χούντα, λες, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, μου λέγε, παιδάκι μου λέει, είναι να απορεί κανείς το πώς υπάρχει Ελλάδα. Αυτό θα μου το είχε πει χίλιες φορές. Α, του λόγου σου, μου λέγε. Είναι να απορείς το πώς υπάρχει Ελλάδα. Η πατρίδα μας λέει, είναι περίεργο το πώς υπάρχει. Και εγώ έλεγα, για να το λέει ο Άγιος Αριστοτέλης, έτσι θα είναι, εγώ πρέπει να βρω το γιατί. Το γιατί, κύριε Χούντα, είναι ακριβώς αυτός ο ατέλειωτος φυσικός πλούτος της χώρας. Εχθές ερχόμουν ξημερώματα από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Εμέτρησα 12 νταλίκες με μπλόκια μάρμαρα. Κάτι πράγματα επάνω, τόνους το καθένα. Έτσι, 12 νταλίκες με μπλόκια μάρμαρα. Δηλαδή εκατομμύρια, τα οποία μας τα πέταξε ο Θεός εδώ. Μιλάμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει τόσα πολλά και με τέτοια ποικιλία μάρμαρα. Και δεν γίνεται τίποτα. Γίνεται δηλαδή τυχαία και μοιραία. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία πώς, τι και τα λοιπά. Αλλά για να γυρίσουμε στα ψάρια. Αυτός λοιπόν ο ατέλειωτος κόσμος της θαλάσσης, όταν μιλάμε νησιά του Αιγαίου, κύριε Χούντα, γιατί μιλάμε. Να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο γλυκό νερό. Όχι, θέλω να πω και ένα ακόμα. Ναι. Είναι και το σφουγγάρι. Οι σφουγγαράδες της Ελλάδος είναι μια σπάνια υπόθεση. Μοναδική. Μοναδική στον κόσμο. Και ξέρετε ότι πήγαν και στην Αμερική οι σφουγγάραδες. Υπήρχε μάλιστα παλιά, είχα δει και ένα, ο Ύφαλος 12 μιλίων με τον Ρόμπερτ Βάγκνερ. Ένα έργο που παρίστανε τον Έλληνα ψαρά εκεί με ένα χταπόδι ψεύτικο, βέβαια τεράστιο, που τους έπιανε να τους φάει και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η αντιμετώπιση και αυτού του θέματος είναι τυχαία και μοιραία. Τυχαία και μοιραία. Πέραν αυτού, εγώ θα επεκταθώ και λίγο, είμαι και από τους ιδρυτάς του Συλλόγου Εναελίων Αρχαιολογικών Ερευνών, το οποίο το καπέλωσε το Υπουργείο για την Συνεχεία και το, ουσιαστικά το ιδιέλυσε. Θέλω να πω με αυτό ότι ποιο είναι το μήνυμα, αν θέλετε, ότι σε αυτό το τομέα που λέγεται θάλασσα, νησιά της Ελλάδος, εκβολές ποταμών, λίμνο θάλασσες, υδροβιότοποι, σημεία εναποθέσεως αυγών μεγάλης ποικιλίας ψαριών, γεύσεως απιθάνου ένεκα αυτού του περιέργου κλιματολογικού φαινομένου που λέγεται Ελλάδα, που είναι το μοναδικό στον κόσμο, γιατί είναι Αφρική, είναι Ασία, είναι και Ευρώπη. Η αντιμετώπιση από πλευράς επιστημονικής είναι μηδενική. Θα χρειαζόταν ξεκάθαρα να έχουμε, αν θέλετε, οργανισμό θαλάσσης στην Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω, κύριε Χούντα, υπάρχει άλλος θαλασσινός λαός από εμάς. Έχουμε το 25%. Τι θα πει Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, η εμπορική ναυτιλία είναι μόνο. Δεν είναι μόνο η εμπορική ναυτιλία. Αυτό το οποίο μας δίνει η φύση, ο Θεός εδώ, σε αυτό το σημείο το γεωγραφικό, είναι αυτό το οποίο θέλει την αντιμετώπιση. Και αυτή την αντιμετώπιση
ποτέ δεν καν, ούτε καν την ξεκινήσαμε. Διότι δεν υπάρχει η διαδικασία, όπως και αυτό που το γελάγαμε, ότι δεν έχουμε επιτρέψει σε ανθρώπους να βγάζουν σκουλίκια μέσα από την άμμο και να τα πουλάνε. Και ξέρετε για πόσο κόσμο μιλάμε. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ζουν από τα δολώματα, τα λεγόμενα. Να περάσουμε στο γλυκό νερό, σύντομα, και σε ερωτήσεις. Το γλυκό νερό, εν αντιθέσει με τα λεγόμενα και τα πιστευόμενα, η Ελλάδα μετά την Νορβηγία έχει τα πιο πολλά νερά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σε πλήστα όσα στη μία της Ελλάδος αναβλύζουν ατέλειωτες ποσότητες, δισεκατομμύρια κυβικά νερό, και τα οποία σε ορισμένες περιοχές έχουν και το περίεργο φαινόμενο ότι έχουν σταθερές θερμοκρασίες. Γι' αυτό και είμαστε και εδώ πάλι εδώ είναι το περίεργο αυτό του πατέρα μου, ιδανική χώρα για την παραγωγή της πέστροφας. Η πέστροφα έχει θέλει μια σταθερή θερμοκρασία της τάξεως των 17 βαθμών, συν πλην. Πολύ καθαρό νερό με πάρα πολύ οξυγόνο, 6 γραμμάρια στο λίτρο, γιατί αλλιώς η πέστροφα δεν μπορεί να ζήσει, ενώ άλλα ψάρια αντέχουν πιο πολύ. Αυτές οι δυνατότητες του γλυκού νερού της Ελλάδος μας έχουν φτιάξει μια παραγωγή της τάξεως των 5.000 τόνων σε πέστροφα, η οποία τώρα έχει εξελιχθεί, έχουμε καταπληκτικές εγκαταστάσεις, καπνιστές πέστροφες, φιλέτα πέστροφες, έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Έχουμε φτάσει στη πέστροφα Σολομό, μια διασταύρωση που υπάρχει, ένα πολύ ωραίο κόκκινο ψάρι πνοστιμότατο, αλλά αυτό το οποίο θα έπρεπε πρωτίστως υπάρχει μία... Σολομός του γλυκού νερού. Ο Σολομός στα γλυκά βγαίνει. Όχι άλλο λέω. Ναι. Υπάρχει η κυρία Καθαρίου, η οποία είναι επιμελήτρια στο Πανεπιστήμιο, στην έδρα της βιολογίας, μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα. Μία τέτοια γυναίκα σαν την κυρία Καθαρίου και ορισμένοι άλλοι, σαν τον κύριο... τον καθηγητή Σεόγλου, τελειώνω, ξεχνάω τώρα, δύο γυναίκες στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αλλά η πολιτεία είναι εκείνη πρωτίστως που πρέπει να βάλει το νερό στα βλάκι. Να αντιμετωπίσουμε τι, να φτιάξουμε την καραβίδα του γλυκού νερού. Η καραβίδα του γλυκού νερού, ωραίο θα ήταν να έφερα μία φορά να τη δείξω μία εδώ. Φανταστείτε ένα μικροσκοπικό αστακό, μεγάλες δαγκάνες, έτσι μόλις θα βάλετε στο νερό μέσα, θα κοκκινήσει, είναι σαν να τρώτε ένα μικροσκοπικό αστακό. Η καραβίδα αυτή του γλυκού νερού, η οποία ναι μεν έχει μία βραδία ανάπτυξη, αλλά είναι μέχρι να αρχίσει να πάρεις το πρώτο αποτέλεσμα. Από εκεί και έπειτα θα είναι επί συνεχούς βάσεως. Θέλει βέβαια ορισμένες συνθήκες συγκεκριμένες, επιστημονικές, υπάρχει και βιβλίο, έχουν μελετήσει οι ξένοι, αλλά οι ξένοι έχουν μελετήσει σε μέρη όπου η καραβίδα δυσκολότατα ευδοκιμεί και πρωτίστως αναπτύσσεται, ένα κατ' ψύχους των υδάτων. Τα δικά μας νερά είναι ζεστά και προσφέρονται για αυτή τη διαδικασία. Εάν κύριε Χούντα, στα χωριά της Ελλάδος που έχουμε και σε όλα τα ενδοχώρα, εδώ στον ορχόμενο, αν πάτε παραπάνω στην Κοπαίδα και πάτε στον ορχόμενο μέσα και ρωτήσετε ρε παιδιά, πού είναι εδώ πέρα οι εγκαταστάσεις για τις πέστροφες, θα δείτε ότι είναι κάτι βράχια μέσα στον κάμπο και εκεί στους πρόπεδες του βράχου βγαίνουν νερά, ατέλειωτα, πηγάζουν μέσα στον κάμπο. Και εκεί είναι όλοι στη γραμμή και φτιάχνουν πέστροφες. Ένας εδώ, ένας εκεί, ένας πανακάτω, ορισμένοι από αυτούς και τις καραβίδες, οι οποίες τις φτιάχνουν όπως είναι έτσι φυσικά και έχουν τεράστια δίχτυα. Τις έχουν μέσα, περνάει το νερό, ζουν αυτές. Μιλάμε για χιλιάδες καραβίδες, οι οποίες όλες πάνε εξαγωγή. Αλλά οι ποσότητες είναι μικρές, ανοργάνωτα, άνευ επιστημονικής καλύψεως, ούτε συγκεκριμένης διατροφικής διαδικασίας, σε αμινοξέα, σε πράγματα σε έτσι αλλιώς. Η επιστήμη δηλαδή την οποία βάζουμε πίσω από τις δυνατότητες του τόπου είναι ανύπαρκτος. Ενώ διαθέτουμε ατέλειωτες ώρες και ατέλειωτα λεφτά σε άλλα πράγματα τα οποία σε τελική ανάλυση δεν αποδίδουν. Να έρθουμε στα είδη των ψαριών του γλυκού νερού. Πέστροφα. Πέστροφα είναι. Καραβίδα. Η καραβίδα είναι δύο. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, καμιά φορά να ταξιδέψετε στην ορεινή Πελοπόννησο, βράδυ, ορισμένες εποχές, θα δείτε τους δρόμους γεμάτους καβούρια. Πού? Στην ορεινή Πελοπόννησο. Ορεινή Πελοπόννησο. Καβούρια. Ναι, καβούρια. Από τα ποτάμια υπάρχουν καβούρια. Χιλιάδες, εκατομμύρια καβούρια. Θα μπεις τι τα κάνουμε. Αυτά θα τα κάνουμε τροφή για άλλα πράγματα. Όταν λέμε καβούρια, τέτοια καβούρια δεν έχετε δει ποτέ. Ναι. Είναι αυτά τα περίεργα της Ελλάδος, τα γνωστά άγνωστα. Από ποτάμια. Ποτάμια. Όλα τα ποτάμια της Ελλάδος είναι γεμάτα καβούρια. Τα τρώνε τα καβούρια αυτά. Δεν μας τα τρώνε. Αλλά τυχαία και μοιραία. Δεν υπάρχει διαδικασία.
εάν αυτό το καβούρι το πάρεις, το βοηθήσεις, δημιουργήσεις προϋποθέσεις μέσα στα ποτάμια, να μπορέσει να απτωχθεί, διότι αυτό πώς ζει. Το καβούρι ως γνωστόν είναι σαρκοβόρο. Όλα τα ποτάμια της Ελλάδος, ξέρετε ότι έχουν πλατάνια, έχουν εκεί τα φύλλα και τα οποία πέφτουν μέσα στα νερά, δημιουργούνται δηλαδή αυτές λουμπίτσες εκεί, εκεί τα φύλλα σαπίζουν, από το σάπιο φύλλο πάνε οι μικροοργανισμοί και δημιουργείται ένα κύκλωμα ζωής και από το κύκλωμα αυτό ζωής τρέφονται τα καβούρια. Αυτά τα καβούρια τώρα μπορούμε να τα πάρουμε, αφού δεν έχουμε συνηθίσει. Πότε φάγατε καβούρι τελευταία φορά? Δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Βλέπετε. Ενώ σε άλλες χώρες το καβούρι είναι στη Γαλλία, φέρνει τα καβούρια στην υπηρεσία διάταξη. Μάλιστα οι Ιταλοί τον πόλεμο είχαν φέρει ένα μεγάλο καβούρι, τεράστιο, και το είχαν ρίξει στη Θεσσαλονίκη, στον κόλπο μέσα. Και αυτό πολλαπλασιάστηκε. Γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη γυρνάγανε, τουλάχιστον μέχρι παλιά, πρόσφατα μοιράγανε μερικοί με κάτι καλάθια και πουλάγανε καβούρια. Δηλαδή, σηκώσατε κάτι μεγάλα μπλε καβούρια με πολύ φαγητό μέσα. Ή αν πάτε στα μεγαλοκαταστήματα, δεν έχετε καβούρια από τη Ρωσία σε κονσέρβες. Δεν έχετε καβούρια από την Ιαπωνία σε κονσέρβες. Ωραία. Έτσι δεν κάνουμε κι εμείς. Να πάμε στα ψάρια του γλυκού νερού, εκτός από την πέστροφα, εκτός από την καραβίδα του γλυκού νερού. Πάμε στο καβούρι. Έχουμε τα καβούρια. Άλλο. Έχουμε το κυπρίνο, κυπρίνος ή γρυβάδι ή σαζάνι. Mm-hmm. Έχει διάφορες ονομασίες. Mm-hmm. Η Μακεδονία τρώει πάρα πολύ από αυτό. Μεγάλο ψάρι. Φτάνει μέχρι και 15 κιλά μπορεί mm-hmm. να φτάσει. Mm-hmm. Ελληματικοί είμαστε και σε αυτό. Ενώ οι προϋποθέσεις είναι καταλυτικές. Άλλο. Αυτό. Άλλο. Έχουμε το γουλιανό. Αυτό είναι ένα στρογγυλοειδές που κάτι μεγάλες μουστάκες. Mm-hmm. Στον αξίο πριν χρόνια είχα πιάσει ένα 220 κιλά, γιατί κάτι τέρατα. Αν πάτε στα ενηδρία έξω που έχουν και τα ψάρια του Λουκουνού, θα το δείτε. Είναι ένα μάλλον στρογγυλό έτσι πράγμα, πολύ έτσι ήρεμο, με κάτι μεγάλες μουστάκες mm-hmm. ο γουλιανός. Και τελευταίος, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη βλάστηση η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα στις λίμνες, και η βλάστηση όταν είναι ενδοϊδάτινη, δηλαδή ότι είναι μέσα στο νερό, όπως και στη φύση, αυτό οξυγονώνει το νερό, διότι δημιουργεί οξυγόνο μέσα στο νερό. Σαλίδες. Όταν είναι η βλάστηση η οποία ζει μέσα στο νερό αλλά βγαίνει εκτός, δημιουργεί πρόβλημα. Είναι το αντίστροφο μέσα, παίρνει θρεπτικά συστατικά και γι' αυτό ελαττώνει το οξυγόνο του νερού και αυτό είναι πρόβλημα για τους οργανισμούς, τα ψάρια που ζουν μέσα. Φέραμε λοιπόν από την Κίνα, λέγεται, υπάρχει ένα γρυβάδι σαζάνι ή τέτοιος γούλιανος που τον λένε η αγελάδα του νερού, η οποία φτάνει μέχρι και 200 κιλά, μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό λοιπόν τρώει ό,τι υπάρχει μέσα στο νερό, σε φυτικό πράγμα, είναι καθαρός φυτοφάγο ψάρι, γίνεται τεράστιο σε ποσότητες, σε μέγεθος πάνω από. Και φέραμε και από αυτά για να βοηθήσουμε λίγο τις λίμνες μας. Τώρα εκεί δεν έχει εξακριβωθεί αυτό, αλλά πρωτίστως έπρεπε να ρίχνουμε μέσα ή θηλυκά ή αρσενικά, ώστε να μην πολλαπλασιαστούν μέσα στις λίμνες, γιατί θα εξαφανίσουν τα πάντα. Άμα πολλαπλασιαστούν πολύ και θα μείνει τίποτα για τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει μια ισορροπία. Τώρα λέγεται ότι ξεφύγανε και μερικά και τώρα έχουν αρχίσει και πολλαπλασιάζονται αυτά σε μεγάλους βαθμούς και θα δημιουργήσουν. Οι λίμνες μας δυστυχώς δεν προστατεύονται από τα φυτοφάρμακα και γενικώς η αντιμετώπιση όλου αυτού του γενικού είτε γλυκαίων υδάτων είτε αρμυρών υδάτων θαλάσσης από πλευράς δυνατότητος εν σχέση με το τι γίνεται, οι διαφορές είναι ανυπολόγιστες. Βέβαια θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει κάτι και στην Ελλάδα, δεν το βλέπω βέβαια. Το γόνο του χελιού, είμαστε η μόνη χώρα που δεν ξέρουμε να τον πιάσουμε. Όταν έρχεται το χέλι από τη θάλασσα των Σαργάσων, έρχεται σε μέγεθος όσο είναι το σπιρτόξυλο 3 στο γραμμάριο και περνάνε μέσα στα ποτάμια, εκεί στις εκβολές των ποταμών από τη θάλασσα και ανεβαίνουν στα διάφορα σημεία, στις λίμνες. Εκεί πρέπει να το πιάσουμε γυαλόχελο ή αλόχελο, επειδή είναι διαφανές, το γυαλί με τη μεγάλα μαύρα ματάκια και είναι τόσο δά, είναι ένα διαφανές σπιρτόξυλο 3 στο γραμμάριο. Εκεί αν τα πιάσουμε, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει για την Ελλάδα μία πηγή πλούτου ανυπολόγιστου. Δηλαδή? Δηλαδή να πιάσουμε το γόνο και αυτό τον γόνο να
αναπτύξουμε, να τον φτάσουμε πάνω από 200 γραμμάρια σε μέγεθος, που είναι πλέον εμπορεύσιμος για την κοινή αγορά, διότι έμενε πότε που φάγατε τελευταία φορά χέρι. Πού να τον πάρουμε αυτό το γόνο, πού να τον πάμε? Να τον μεγαλώσουμε σε δεξαμενές. Δεξαμενές. Δεξαμενές, βέβαια. Τεχνητά. Τεχνητά. Mm. Πότε φάγατε τελευταία φορά χέλια? Ποτέ. Ο Έλληνας δεν τρώει χέλι. Περίεργος πώς. Υπάρχει νοστιμότερο πράγμα από αυτό. Δεν τρώει. Έτσι, δεν τρώει. Όπως αν θέλετε, εμείς δεν τρώμε φίδια. Οι Κινέζοι τρώνε φίδια. Και οι Ιάπωνες. Λοιπόν. Τα οποία είναι νοστιμότατα. Α, το χέλι είναι το κάτι άλλο. Και το φίδι. Ναι. Αλλά προσέξτε. Η κοινή αγορά έχει έλλειψη 50.000 τόνου σε χέλια. Αν αυτή τη στιγμή πείτε εγώ πουλάω χέλια, θα έρθει να σου πάρει η κοινή αγορά τα χέλια ζωντανά με πάνω 2,5-3 χιλιάρικα το κιλό. Ζωντανά όπως είναι. Άμα τα καπνίσετε πάει έξω 10 χιλιάρικα το κιλό. Αυτή η δυνατότητα είναι, εγώ προσεπάθησα δυστυχώς με τα πενιχράω μέσα τότε τα τελευταία χρόνια και χωρίς βέβαια τότε τη βοήθεια της σκορπή κτλ. Αλλά δεν μπόρεσα. Έκανα τα αδύνατα δυνατά να μπορέσω να βρω κάποιον στην Ελλάδα ο οποίος να έχει πιάσει ή να έχει δει τα γυαλόχελα πότε ανεβαίνουν και σε ποια σημεία ανεβαίνουν. Δεν το κατάλαβα. Δεν μπόρεσα. Να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Λοΐζος Στέλιος λέει με ποιους μη νομικούς τρόπους μπορούμε να παρακάμψουμε το νομικό εμπόδιο του συντάγματος που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Παρακαλώ, πληροφορήστε με αν έχετε κάποιες πρακτικές λύσεις και όχι νομικές εξηγήσεις. Όχι, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Ουδέ η παραμικρά. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Η τέχνη, η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερη. Άρθρο 16, παράγραφος 1. Και ελοίζω, αλλά στο άρθρο 5 λέει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διέπονται από τα διατάξεις του δημοσίου δικαίου. Και στο 8, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, γράφει η σύσταση ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υποϊδιωτών απαγορεύεται. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να κάνετε τίποτα απολύτως, αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα. Και για να αλλάξει το Σύνταγμα, θα πρέπει η Βουλή που θα προκύψει από τα εκλογάς, τας ερχομένας εκλογάς, εκ των προτέρων πριν διαλυθεί η Βουλή, όπως πάλι προκύπτει από το Σύνταγμα, να έχει αποφασιστεί να είναι αναθεωρητική. Εάν δείτε λοιπόν ότι το κυβερνών κόμμα, σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία που έχουν τη δυνατότητα, βάλουν 52 βουλευτάς, να προτείνουν η Βουλή που θα προκύψει να είναι αναθεωρητική, αλλά πρωτίστως και συγκεκριμένα να πούνε θέλουμε να αναθεωρήσουμε αυτό του συντάγματος και εκείνο και να τον θέσουν μάλιστα και σε δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό, τότε ναι. Αλλιώς ξεχάστε το. Ο νόμος 1083 δίνει το δικαίωμα να κεφαλοποιήσουν τους τόκους και όχι να κλέβουν τους πολίτες. Γιατί όταν κάποιος δανείζεται με κάποιο ετήσιο επιτόκιο, εάν κεφαλοποιήσουμε τους τόκους, στο τρίμηνο δεν πρέπει να κεφαλοποιήσουμε με επιτόκιο ταφ2. Ταφένα, ταφ2, ίσον ταφένα δια 4, αλλά με ένα καινούριο επιτόκιο, τόκος 2, ένα συν ταφένα. Ναι, αυτό είναι η μαθηματική αυτή σαν θεωρία. Ώστε στο τέλος του χρόνου να έχουμε τον ίδιο τόκο. Ναι, σωστό είναι αυτό, ακριβώς, ακριβώς. Ενομοθέτησαν και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, δηλαδή υπήρχαν πλήστος ως επιχειρήσεις οι οποίες είχαν δανειστεί λεφτά πριν γίνει ο νόμος. Και αυτό είναι το απαράδεκτο, ότι ενετάχθησαν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά βγήκε η 96 του 96 του Αριού Πάγου, η οποία λέει ότι οι τράπεζες αυτοδικαίως δεν μπορούν να λογίζουν τόκους τόκων. Και ήδη αρχίζουν τα δικαστήρια τώρα και τις πετάνε. Ο κύριος Ζησιμόπουλος λέει ότι θέλει να σας βλέπει πιο συχνά. Αυτό είναι βαλτός, ε. Ο κύριος Ζησιμόπουλος. Όχι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζησιμόπουλε, αλλά δεν σας έχω βαλτικό. Πέστε τα στον κύριο Χούντα. Ο κύριος Κώστα, την άποψη του κύριου Σοφιανόπουλου για το θεσμό της βασιλείας δεν την έχουμε ακούσει. Δεν θα αποφύγω το ερώτημα. Η Ελλάς, αγαπητέ, πάσχει από πολιτικών πρόβλημα και όχι από πολιτιακών. Είμαι έτοιμος να συζητήσω το θέμα το πολιτιακό, αν και μια και μου το θέτετε σήμερα, η πρόταση η προσωπική μου είναι ότι η Ελλάς έπρεπε να έχει προεδρική βασιλευωμένη δημοκρατία. Αυτό είναι μια καινούρια, αν θέλετε, φιλοσοφία. Γιατί τώρα? Γιατί δεν γίνονται εύκολα οι φατριές. Η αιρετή λοιπόν έπρεπε να είναι υπό τον κληρονομικό άρχοντα το βασιλέα για να μην μπορεί να γίνει φατριά και η μόνιμη να είναι υπό τον αιρετόν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό θα δημιουργήσει και ένα μεγάλο ανταγωνισμό, είναι λίγος πολύ σαν τον Βυζάντιο, όπου ο αυτοκράτορ... Εδώ μιλάμε για διαρχία τώρα. Ναι, ξεκάθαρα. Ανταγωνισμός. Ο αυτοκράτορ
πολιτικός. Πώς το είπατε αυτό, για ξαναπέστε μια φορά το κατάλαβα. Στο Βυζάντιο υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση και από την Ελληνίδα αυτή τη μεγάλη ιστορικό κεντρικό στο Παρίσι. Λαρβελέρ. Ναι. Λοιπόν, στο Βυζάντιο ο πατριάρχης πολιτικός ήταν υπό τον αυτοκράτορα. Και ο αυτοκράτορα θρησκευτικός ήταν υπό τον πατριάρχη. Mm-hmm. Αυτή η διαρχία η οποία είχε πιστότατη δημιουργήσε έναν ανταγωνισμό. Και αυτός ο ανταγωνισμός έχει τα καλά του, διότι είναι το Ολυμπιακό πνεύμα με την καλή του έννοια, έτσι. Άμα δεν υπάρχει ανταγωνισμός δεν γίνεται τίποτα. Είναι εκείνο που του είπα το Καραμαλή μια φορά ότι είμαι παγκόσμιο πρωταθλητής. Και μου λέει Σοφιανόπουλε, σε τι. Του λέω μετράω μερμήγκια, κύριε Πρόεδρε. Έχω μετρήσει 17.532.512 μερμήγκια, αλλά μετράω μόνος μου. Το κατάλαβα αμέσως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τι προτείνω. Δεν αποφεύγω το ερώτημα, αν θέλετε, και θα απαντήσω και περαιτέρω, διότι εγώ ήμουν συμμαθητής με τον Κωνσταντίνο. Ήμουν στο ίδιο σχολείο επί 7 χρόνια. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει πάσχει από πολιτικών πρόβλημα και όχι πολιτιακών. Βασιλιά είχαμε, τα είδαμε τα χάλια μας. Βασιλιά δεν έχουμε, τα είδαμε πάλι τα χάλια μας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι προτείνω. Οι βουλευτές είναι αιρετοί, δεν είναι. Αυτή θα είναι υπό τον βασιλέα που είναι μόνιμος. Άρα σήμερα είναι ο ένας βουλευτής, αύριο είναι ο άλλος, γιατί ποτέ δεν μπορεί να κάνουν φατριά. Γιατί εναλλάσσονται. Δεν είναι μόνιμη η κατάσταση. Και οι μόνιμοι, που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί και το ξέρετε, θα είναι υπό τον πρόεδρο που θα είναι αιρετός. Άρα πάλι δεν μπορεί να κάνουν φατριά, γιατί δεν μπορεί να κάνουν φατριά με τον πρόεδρο που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Αυτή η διαρχία, με την καλή έννοια της λέξεως και τον ανταγωνισμό ο οποίος θα δημιουργηθεί για να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και πρωθυπουργό από κάτω. Ο πρωθυπουργός, άλλο καπέλο αυτό. Έτσι. Θα δημιουργούσε μια άμυλα η οποία κάπου θα μας πήγαινε και θα είχαμε και το θέμα της δημοκρατικής διαδικασίας και το θέμα του κληρικού, διότι πάρα πολλοί έχουν, όλοι έχουν τα καλά τους και όλοι έχουν τα κάτω. Πολιαρχία λοιπόν. Πολιαρχία με το πνεύμα του ανταγωνισμού και όχι της όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώνει. Να αργεί να ξημερώσει. Αλλά τι θέλετε σήμερα, το θέμα της βασιλείας αυτή τη στιγμή είναι ξεκαθαρισμένο. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος θέλει να επαναφέρει το θέμα της βασιλείας, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το φέρει σε δημοψήφισμα. Αλλά εδώ εμείς δεν έχουμε φέρει σε δημοψήφισμα θέματα που μας καίνε άμεσα, πολιτικά. Πόσο μάλλον ένα τέτοιο θέμα το οποίο πίσω το φέρει σήμερα. Ο κύριος Καΐλας, όταν ο προφήτης Ζαχαρίας λέει ότι τα τέκνα της Ιών θα κυνηγήσουν τα τέκνα των Ελλήνων, δεν εννοεί ότι οι Εβραίοι θα εξοντώσουν τους Έλληνες, αλλά αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία όπου τα τέκνα της Ιών είναι οι οπαθοί του Χριστού που θα κυνηγήσουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Μια άποψη. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά υπάρχουν πολλές απόψεις. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Να μην το ξεκαθαρίσουμε εσείς ο κύριος και εγώ, να το ξεκαθαρίσει η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αρχιεραβήνους. Να σταματήσει αυτή η διαμάχη. Ο κύριος Διαμαντάρας, πρέπει να ασχοληθεί η εκπομπή με το θέμα της Θράκης, διότι είναι ένα θέμα το οποίο προχωράει μεθοδικά για το σημερινό θέμα της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα, αλλά οι άσπονδοι φίλοι και σύμμαχοι Ευρωπαίοι ζητούν από μήνες να θέσουν σε καραντίνα όλα τα Βαλκάνια με σκοπό να πωλούν μόνο αυτή τα προϊόντα τους. Έξω, το είπαμε. Αν επιβάλλουν κάτι τέτοιο, θα δολοφονήσουν εντελώς την κτηνοτροφία. Σημειοφόρος θεολόγος. Η τοκογλυφία των ελληνικών τραπεζών είναι παριθμόν ένα εχθρός των Ελλήνων. Σε ενδεχόμενο πόλεμο με Τουρκία, οι τράπεζες θα πολεμήσουν. Ο κώδικας της ελληνικής γλώσσας για ποιους έγινε. Ο κύριος Μακρύς. Για τη φωτιά που έγινε το 87 στην νεροτριβιά Ευβίας, πήραν μέρος 60 πεζοναύτες να τη σβήσουν. Όταν φτάσανε και όταν το πρώτο πεύκο. Η διαταγή του λοχαγού που το όνομά του ή το Ισαάκ έδωσε διαταγή οκλαδών και η φωτιά έκαψε 7.000 στρέμματα. Τάγμα πεζοναυτών 545 διοικητής Βουλιτιώτης Αντισυνταγματάρχης. Ενισχύει την άποψή σας ότι η φωτιά δεν αντιμετωπίζεται με κλαδιά. Πήγαν τους πεζοναύτες. Και με τι θα σβήσει οι πεζοναύτες τη φωτιά. Λέει. Ο κλαδόν και η φωτιά προχώρησε. Δεν πλησιάζει το φωτιά. Κύριο Τζανής υπηρετούσε στο ναυτικό του 92. Στείλανε ναύτες σε πυρκαγιές. Οι φύλακες των δασών τους καλοκαιρινούς μήνες τους έβριζαν και τους παρότριναν να μην σβήσουν τις φωτιές γιατί θα έχαναν τη δουλειά τους. Περίεργο αυτό. Αυτό είναι τραβηγμένο. Δεν είπε ότι αποκλείεται να έγινε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι συμπτωματικά πράγματα, κύριε Χούντα, τα οποία. Ο κύριος Χρήστος από το Εγάλεο. Τι δουλειά έχει η υπηρεσία δασών στο Εγάλεο, ενώ τα δάση είναι μακριά.
Τα πυροσβεστικά οχήματα είναι αραγμένα στο κολυμβητήριο του Εγάλεω. Λέει για την απόσταση. Ο κύριος Γιαννούλης, πού θα βρεθεί το νερό μέσα στο δάσος να το φωτιθούν τα κανονάκια της πυρασφάλειας? Πού θα βρεθεί? Από τη θάλασσα. Εκεί που το παίρνουν και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Οι σωλήνες μεταφέρουν, αγαπητέ, πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο στη Μεσόγειο. Πετρέλαιο, το οποίο για να το μεταφέρει στις δυσκολίες. Το νεράκι με τις αντλίες μεταφέρεται μία αντλία. Μία αντλία, αγαπητέ, 5 ύπων μπορεί να σας μεταφέρει σε 2 ίντσες νερό, να σας μεταφέρει πάνω από 15 κυβικά την ώρα. Αν βάλετε μεγάλες αντλίες, μιλάμε δηλαδή αντλίες με μοτέρ 200 ύπων και μεγάλες αντλίες, μιλάτε για χιλιάδες κυβικά νερό, το οποίο μεταφερθούν μέσα από τις σωλήνες χωρίς πρόβλημα. Και είναι μάλιστα οι σωλήνες ταχεία συνδέσεως, αυτές που βλέπετε που έχουν οι γεωργοί, οι εξάμετρες, την κάνεις κλακ και την πας σε ρεμάτιες, την ανεβάζεις, την πας όπου θέλεις. Ταχεία συνδέσεως, ταχύτατα, πολλές σωλήνες σε διάφορα σημεία, με μοτέρ και αντλίες και μάλιστα, επειδή υπάρχει, διότι είναι σωστό το ερώτημα, επειδή το νερό της Θαζάνης καμιά φορά, άμα είναι τρικυμία, είναι θόλο, δίπλα στη θάλασσα, φτιάνεις πηγάδια. Κάνεις ένα πηγάδι όπου είναι διαπερατότερο νερό, φιλτρένεται από μόνο του και τραβάτε όσο νερό και αν τραβάτε, καθώς καταλαβαίνει τη θάλασσα δεν στερεύει. Και είναι εύκολο να το μεταφέρει το νερό. Η Ελλάδα είναι γεμάτη θάλασσα γύρω-γύρω. Εκεί εξάλλου το παίρνουν και τα περιοριστικά αεροπλάνα. Ο κύριος Ευθυμίου να εξηγήσει πώς το 1 εκατομμύριο γίνεται ένα δις σε 20 χρόνια. Να το εξηγήσω αμέσως, κύριε Πότα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Μου λένε πολύ δεν γίνεται. Εισμέν την εφορία. Ο τόκος παίρνει το 36% που ήταν, με αυτό είναι η βάση, 3% το μήνα. 3% το μήνα στις 100 δραχμές, για να το κατανοήσετε καλά, είναι 3 δραχμές το μήνα. Επί 12 μήνες είναι 36, επί 10 χρόνια 360. Δηλαδή στη δεκαετία ο τόκος είναι 3,6 φορές το κεφάλαιο. Όταν οι τράπεζες επήραν το δικαίωμα άνευ χρονικού περιορισμού, απεφάσισαν να κεφαλαιοποιούν και να ανατοκίζουν ανά τρίμηνο. Το 36, διότι έχουμε 4 τρίμηνα, τώρα έχει πέσει λίγο, αλλά το παίρνω αυτό για να καταλάβετε τη διαδικασία. Το 36 δια το 4 μας κάνει 9. Οι 100 δραχμές λοιπόν, το πρώτο τρίμηνο γίνονται 109. Το δεύτερο, διότι δεν είναι 100 εδώ και τόκος εκεί όπως είναι στην εφορία, είναι τόκος επί του κεφαλαίου. Το δεύτερο τρίμηνο έχουμε 9 επί του 109, γίνεται 119. Το τρίτο τρίμηνο είναι 9 επί του 119, γίνεται 130, γιατί είναι και το 7 μέσα φόρο τόκου, και το τέταρτο τρίμηνο έχετε 9 επί το 130, γίνεται 141,8. Κατ' ουσίαν λοιπόν έχετε ένα νέο κεφάλαιο στο τέλος του χρόνου, 141-142 δραγμές, ενώ είχατε κεφάλαιο 100. Θεωρητικά έπρεπε να έχετε 100 δραγμές κεφάλαιο και 36 δραγμές τόκους, ενώ έχετε 142, διότι είναι τόκοι τόκων. Άρα κατ' ουσίαν τι έχετε? Έχετε 42% τόκο στο χρόνο. Εάν τώρα, διότι αυτό είναι μαθηματικό, 42% το 142 το δεύτερο χρόνο, έχετε 200 και. Έχετε δηλαδή ένα διπλασιασμό πλέον αναδιετία, ενώ στο άλλο έχετε τόκους προστιθεμένους. Και αφού έχετε διπλασιασμό αναδιετία, πάμε τώρα στο εκατομμύριο, το 1 εκατομμύριο σε 2 χρόνια γίνεται 2 εκατομμύρια. Σε 4 χρόνια γίνεται 4 εκατομμύρια. Σε 6 χρόνια γίνεται 8 εκατομμύρια. Σε 8 χρόνια γίνεται 16 εκατομμύρια και σε 10 χρόνια γίνεται 32 εκατομμύρια. Προσέξτε λοιπόν, ενώ στην εφορία έχετε 3,6 φορές τόκους το κεφάλαιο στα 10 χρόνια, στην τράπεζα έχετε 32 φορές τόκους το κεφάλαιο. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Στα 12 χρόνια έχετε 64. Στα 14 χρόνια έχετε 128. Στα 16 χρόνια έχετε 256. Στα 18 χρόνια έχετε 512 και στα 20 χρόνια έχετε 1,24 δις. Να το 1 δισεκατομμύριο. Αλλά αν πολλαπλασιάσετε, αγαπητέ, 32 επί 32, θα βγάλετε 1,24 δις. Το εξωφρενικό λοιπόν αυτού του δικαιώματος, του νόμου, το φραστικό, που οι ανώτατοι δικαστές ποτέ δεν πήραν το χαρτί και το μολύβι να κάνουν τις πράξεις τις μαθηματικές, είναι ότι εις την εφορία προστίθενται οι τόκοι και στο ΙΚΑ αν θέλετε, και δεν κεφαλαιοποιούνται, αλλά εδώ έχουμε κεφαλαιοποίηση των τόκων, πολλαπλασιαζόμενο δηλαδή ουσιαστικά, ανά δεκαετία 32 φορές. Έχουμε λοιπόν 32 εκατομμύρια το 1 εκατομμύριο στα 10 χρόνια, 32 επί 32 όπως αποδείξαμε
στα 20 χρόνια 1 δις 24, 32 φορές το 1 δις 24 στα 30 χρόνια 32 δις, 32 φορές τα 32 δις στα 40 χρόνια 1 τρεις και 32 φορές το 1 τρεις στα 50 χρόνια 32 τρισεκατομμύρια. Δηλαδή ένα Έλλην 20 ετών πάει ανά την Ιφίλιο, γίνεται ο πλουσιότερος άνθρωπος της γης, επιστρέφει πίσω χρωστώντας όταν έφυγε 1 εκατομμύριο στην εφορία και 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Στην εφορία χρωστάει 3,6 φορές το κεφάλαιο ανά δεκαετία. Έχουν περάσει 5 δεκαετίες, 3, 5, 15, 5, 6, 30, 18 εκατομμύρια το 1 εκατομμύριο και ένα που χρωστούσε 19. Δηλαδή μπαίνει 70 κοτσονάτος στην εφορία, λέει ρε παιδιά τι χρωστάω να πληρώσω, του λέει η εφορία 19 εκατομμύρια. Και η τράπεζα αγαπητέ του ζητάει 32 τρισεκατομμύρια. Αυτό είναι θέμα καθαρών μαθηματικών. Στο οποιοδήποτε παιδί του γυμνασίου που ξέρει τι θα πει γεωμετρική πρόοδο μπορεί να σας το βγάλει. Το έσχος και η προδοσία αυτών των κυρίων, γι' αυτό με βλέπετε αγανακτισμένο, είναι ότι αυτό δεν έχει γίνει συνείδηση και όταν ο Άριος Πάγος με την 27 απόφαση του του 1988, ολομέλεια, 29 αεροπαγείται, λέγανε ότι αυτό είναι για το δημόσιο συμφέρον, παρεσύρθησαν από την απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, τη 289 που έλεγε ότι αυτό γίνεται επειδή οι τράπεζες κεφαλαιοποιούν και ανατοκίζουν στους καταθέτας. Αλλά η τράπεζα, αγαπητέ, κεφαλαιοποιεί και ανατοκίζει ανά εξάμηνο με χαμηλό επιτόκιο, ενώ κεφαλαιοποιεί και ανατοκίζει ανά τρίμηνο με υψηλό επιτόκιο. Στην προκειμένη περίπτωση, στη μια ήταν το 18 και η άλλη ήταν το 36. Που σημαίνει ότι αν βάλετε 1 εκατομμύριο στην τράπεζα, σε 20 χρόνια θα πάρετε γύρω στα 70 εκατομμύρια πίσω, και αν χρωστάτε 1 εκατομμύριο στην τράπεζα, θα χρωστάτε 1 δις 24. Αυτή είναι η απόδειξη. Ο κύριος Καϊμάνας λέει, έχουν γράψει σε εφημερίδες ότι οι Τούρκοι βάζουν φωτιές στα δάση. Ο κύριος Σατσάρος, σχολιάστε την άποψη του συνδικαλιστή Καναλόπουλου των δασοπυροσβεστών ότι η λύση για τις πυρκαγιές είναι η πρόσληψη και άλλων δασοπυροσβεστών. Η αναδάσωση γιατί γίνεται με πεύκα και όχι... Τι να κάνει δασοπυροσβέστε χωρίς μέσα, κύριε Χουντά. Η αναδάσωση γιατί γίνεται με πεύκα και όχι με βραχυχήτονες και γενικώς με φυτά που δεν καίγονται εύκολα. Καταρχήν, αναδάσωση δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Η φύση αναδασώνεται από μόνη της. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ποιος θα αναδασώσει τώρα? Εδώ μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια δέντρα. Ο κύριος Κονιδάρης, ο κύριος Καρατζάς, διοικητής της Εθνικής, ως υφυπουργός μετέβη στη Θράκη, έβγαλε από το αυτοκίνητό του την ελληνική σημαία για να μην ενοχλήσει τους μουσουλμάνους. Ο κύριος Κονιδάρης το λέει αυτό. Για τον κύριο Καρατζά. Α, για τον κύριο Καρατζά που λέγαμε πριν. Όταν ήταν υφυπουργός, πήγε στη Θράκη και έβγαλε από το αυτοκίνητό του την ελληνική σημαία. Μάλιστα. Σι είπα, αγαπητέ. Ο κύριος Γκανάς. Τι θέλει ο κύριος. Ο κύριος Γκανάς. Επί Ιωάννη Μεταξά, όλα τα βουνά της Αττικής είχαν αντιπυρικές ζώνες πάνω από 60 μέτρα. Τώρα δεν έχουν. Ο κύριος Γιώργος. Όλα τα καζίνο είναι φτιαχτά. Δεν είναι καθαρά τα παιχνίδια. Επίσης και το Λότο είναι φτιαχτό. Παπαναστασίου Μαρίνα, είναι πολύ ευχάριστο που κάποιος σαν τον κύριο Σοφιανόπουλο λέει τα πράγματα απόλυτα κατανοητά για όλο το λαό και τόσο σημαντικά. Κύριος Μιχάλης, δύο τράτες στο Αλεποχώρι σηκώνουν το γόνο και τα αρχαία. Και τα αρχαία. Κύριος Γιάννης, να πει ο κύριος Σοφιανόπουλος για τον Γιόλβα και για το υπερόπλο Άρτεμις. Κοιτάξτε, το έχουμε πει τόσες φορές αυτό. Από τη στιγμή που δεν έχετε κράτος, κανένας γιόλβας δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι αυτό προϋποθέτει μια πολιτική απόφαση, αυτά τα θεωρητικά και οτιδήποτε άλλο έχει συλλάβει σαν, θέλετε, επιστημονική εφεύρεση, πρέπει να γίνει στην πράξη. Αφού στην πράξη δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, παραμένουν τα πράγματα στη θεωρία. Έτσι είναι. Γνωστός είναι, φίλος ο κύριος Γιόλβας, τα λέμε, τα ξαναλέμε και επειδή τα λέμε, τι έγινε. Ο κύριος Δημητρίου, υπάρχει η ομάδα Ε. Είναι επιστήμονες που έχουν κατασκευάσει υπερόπλα. Πάλι η ομάδα Ε. Λοιπόν, εγώ αγαπητέ... Απαντήστε μου για τη σχέση. Εν τιμή δεν γνωρίζω για την ομάδα Ε τίποτα. Φέρετε σε δύσκολη θέση, νομίζετε ότι δεν σας απαντώ. Να μην τα πούμε όλα τώρα. Μα δεν ξέρω. Να μαρτυρήσουμε τώρα για τα υπερόπλα που έχουμε φτιάξει. Όχι, εγώ πάντως δεν ξέρω το θέμα. Υπάρχουν Έλληνες που δουλεύουν αυτή τη στιγμή και κατασκευάζουν. Αλλά εγώ δεν το ξέρω. Υπερόπλα. Τι να κάνω αφού δεν το ξέρω. Μάλιστα. Ούτε όταν ήρθαν οι Αμερικανοί κάποτε, οι Ολοαμερικανοί και μας δώσαν εδώ πέρα, ο Αβέροφ του ζήτησε εγκυητική επιστολή. Και ένας μάλιστα έκλαιγε. Η ΑΕΠ δεν ξέρει τίποτα για αυτά. Ναι. Τα έχουν κρυφά, τα ετοιμάζουν. Απαντήστε για τη σχέση του εργοδότη, λέει ο κύριος Δερματάς,
Να απαντήσω. Απαντήστε για τη σχέση ο κύριος Δερματάς του εργοδότη της εποχής σας με τον εργαζόμενο και τη σημερινή σχέση εργοδοσίας με συνδικαλισμό εντός της παραγωγικής διαδικασίας. Τι να πούμε τώρα, δεν είναι εκεί το θέμα, ωραία. Διότι, ο κύριος Τσιλιβίκος. Αντιμετωπίζαμε τους εργαζομένους, καταρχήν είχαμε καταργήσει τη λέξη πάλι, υπήρχε πάλι. Οι συνεργάτες ήμασταν όλοι και ο οποιοδήποτε ήθελε έλεγε τα πάντα και αντιμετωπίζονταν τα προβλήματα του οποιοδήποτε συνεργάτου ισών βαθμών μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Μέχρι και σπίτια χτίζαμε, μέχρι δάνεια άτοκα δίναμε, τα πάντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο κύριος Τσιβιλίκος, ένα είδος λέει που λέγεται τσέτα και είναι πλοιάρια δίχως μηχανή με κουπιά και δίχτυα και λιεύουν δύο είδη ψαριών, συναγρίδες και σκαθάρια, βάρους 5 έως 15 κιλά. Γιατί απαγορεύτηκε αυτό το είδος της αλίας. Γιατί είναι σε πολύ ρηχά νερά, υποτίθεται. Θεωρητικά δεν το ξέρω το θέμα. Πού απειγορεύσαν αυτό, θα προτίθεται πρέπει να είναι απάνω, Αλεξανδρούπολη κτλ. Εκεί πέρα υπάρχουν αυτού του είδους οι πλάβες, οι λεγόμενες που είναι και στις λίμνες. Είναι στενές και μακριές και με ένα ξύλο έτσι, γιατί έχουν σχέση ένα περίπου προς 8 και αυτό είναι τόσο καλό που αυτό έτσι κάνει με το ξύλο και πάει 5 μίλια. Ο κύριος Ντουμάνης, στη Λέσβο υπάρχουν και κόλποι, ο κόλπος της Καλονής και ο κόλπος της Γέρας. Εκεί βγαίνει η σαρδέλα, το μπαρμπούνι και το λιθρίνι. Είχαν έλθει οι Ιαπωνέζοι να αναλάβουν την καλλιέργεια των ψαριών κλείνοντας τους κόλπους. Και οι ντόπιοι τους έτρεψαν σε φυγή. Όλα αυτά προσέξτε και εγώ δύο λεπτά, γιατί δεν θέλω να κατηγορήσω τους ντόπιους. Τους βάλανε τους ντόπιους. Αν κάποιος τους έλεγε, ρε παιδιά, ο κάθε ντόπιος από εσάς θα πάρει και ένα μερτικό κέρδος. Δηλαδή δεν έχουν εξηγήσει τους ανθρώπους. Όταν αφήνεις ένα θέμα τέτοιο έρμεο, ήρθαν οι Ιάπωνες να μας φάνε τα ψάρια. Όχι κύριε, ήρθαν οι Ιάπωνες να σας δώσουν λεφτά. 10-20 φορές πιο πολλά λεφτά από αυτά τα οποία βγάζετε. Τους το είπατε κανένας αυτός. Να τους κάνουν και μετόχους των εταιριών. Να πούνε στους Ιάπωνες, ναι κύριε, υπό την προϋπόθεση ότι πόσα χωριά υπάρχουν που ζουν από τα λιεύματα αυτού του κόλπου, θα δώσετε και μέρος των μετοχών στον κάθε κάτοικο ή στον κάθε ψαρά. Κύριε Παπαδοπούλου, λέει γίνεται εισαγωγή δολωμάτων και ο κύριος Θάνος λέει επίσης κουλί και ψάρεμα ζωντανό έρχεται από τη Γαλλία. Σαφώς έτσι. Πριν 20 χρόνια οι Ιάπωνες για τον ανδρακικό πρότειναν κλούβες για παραγωγή αστακών και μπαρμπουνιών. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος, σχετικά με το άρθρο 2 του συντάγματος, ότι τα δύο τελευταία συντάγματα της Ελλάδος είναι έργο του Δημητρίου Τσάτσου, ο οποίος είναι Εβραίος. Νικολούζος, αν δημιουργηθεί. Καταγωγής. Ορίστε. Καταγωγής, κατά τα λεγόμενα. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Εγώ σας λέω ότι έκανε λάθος ο Τσάτσος, το έκανε επίτηδες. Από το 1974 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 21 χρόνια. Εγώ δεν έχω δει μια πρόταση συγκεκριμένη τι πρέπει να τροποποιήσουμε σε αυτό το Σύνταγμα για το καλό του τόπου. Το Σύνταγμα πράγματι αυτό κατά 30% είναι αρθεληνικό. Φάσκει και αντιφάσκει σε πλήστα όσα σημεία, είναι φτιαγμένο στο γόνατο, είναι για να είναι στα μέτρα του κύριου Καραμαλή και πάει λέγοντας. Και ποιος σε πρότεινε κάτι συγκεκριμένο. Τι θα πει σοβαρή δουλειά κύριε Χούντα. Σοβαρή δουλειά θα πει κύριε έχουμε αυτό το Σύνταγμα και εμείς προτείνουμε αυτές τις τροπολογίες. Και αυτές τις προτροπολογίες τις προτείνουμε για αυτό το καλό του τόπου και του ελληνικού λαού. Τέτοιο πράγμα έχετε δει. Πετάνε κάτι ρουκέτες εκεί να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Ναι, αλλά σε πόσα σημεία και σε ποια σημεία και τι είναι τρόπο. Ο κύριος Νικολούζος, αν δημιουργηθεί ένα μαγνητικό πεδίο σαν τη θάλασσα των Σαργασσών με τα χέλια, ίσως υπάρξει αποτέλεσμα. Ο κύριος Στεργίου. Έκανε ένας Γάλλος κάτι πειράματα τελευταίως. Και το θέμα είναι και σε βάθος μεγάλο. Είναι θέμα πιέσεως. Και τα αποτελέσματα λένε ότι η υποπίεση καταφέρανε και κάνανε γονιμοποίηση στη Γαλλία. Υποπίεση. Δεν το ξέρω καλά το θέμα, κάτι τέτοιο κυκλοφόρησε. Πάντως τώρα που εμείς μιλάμε, εγώ έχω ένα πείραμα σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο, σε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, 700 κυβικά που είχαμε φτάσει, μπετόνινη. Το ένα σημείο μάλιστα είναι γύρω στα 10 μέτρα βάθος. Και εκεί πέρα έχουμε ρίξει χέλια και περιμένω μήπως και γίνει κανένα θαύμα, όπου τώρα είμαστε στα 9 χρόνια, 8 με 9 χρόνια. Εάν θα μπορούσε να γίνει, γιατί είναι πολύ σκοτεινό, είναι στενή η δεξαμενή, βαθιά, με πολύ νερό μέσα, πρασινισμένο, γεμάτο δηλαδή από φυτοπλανκτών κτλ. Μήπως γίνει το θαύμα, βέβαια δεν είναι, αλλά θα δούμε. Στεργίου, οι τσούθρες μπορεί να γίνουν εκτινοτροφές. Αγαπητέ, τις μέδουσες τις τρώνε στην Ιαπωνία. Όταν κάποτε μου είχε κάνει η κινέζικη πρεσβεία το τραπέζι, μου παρέτησαν κάτι πολύ λεπτά έτσι. Σαν μπαστούνάκια ήταν. Με μια ωραία σάλτσα, σόγια, έτσι, κάτι γλυκά, ένα νοστιμότατο πράγμα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω. Και λέω,
Με συγχωρείτε, λέω, πέστε μου, λέω, αυτό το πράγμα, αυτό είναι, λέει, με έδουσες. Τις παίρνουνε, ξέρετε αυτές τις μεγάλες, τις κοκκινοπές αυτές, τις κεραμιδί που είναι, και τις βάνουν το χέρι από πάνω, γιατί από κάτω έχει το οξύ αυτό το οποίο σε πειράζει. Τις πιάνουν έτσι, τις γυρνάνε και τις εναπαθέτουν στον ήλιο και τις ξεραίνουνε. Κόβουνε αυτά τα μέρη από κάτω τα οποία έχουν αυτό και είναι συνεχεία, το τεμαχίζουν αυτό και το κάνουν φαγητό. Μάλιστα. Κύριος Ζαγιάς, αν γνωρίζετε ότι υπάρχουν τούνες οι οποίες εξάγονται στην Ιαπωνία. Βεβαίως. Παλιά όταν πιάναμε τέτοια μεγάλα ψάρια στην Ελλάδα, 50, 100, 150, 200 κιλά, δεν υπήρχε αγορά, ήταν πυρ παρά. Μας πήραν πρέφα Ιάπωνες λοιπόν και στις περισσότερες ηθιόσκαλες τώρα πάνε οι Ιάπωνες από διάφορες εταιρείες και γίνεται πληστηριασμός των ψαριών εκεί επιτόπου. Λέω, εγώ δίνω τόσο. Πρέπει όμως να είναι πάνω από 50 κιλά. Κόβουν το κεφάλι, βάζουν και τα έντερα και το βάζουν 24 ώρες μέσα σε πάγο για να σφίξει και εν συνεχεία τα στέλνουν στην Ιαπωνία με το αεροπλάνο. Αεροπορικός. Και τρώγεται αυτό το ψάρι ομός στην Ιαπωνία, είναι σπεσιαλιτέ ειδική και φτάνει, ξέρω εγώ, χιλιάδες το κιλό. Η τούνα. Ναι. Τόνος. Γιατί το λέει τούνες. Τούνο, έτσι λέει, το τόνος. Μάλιστα. Ο κύριος Χονδροκούγης, ό,τι ξέρει ο κύριος Σοφιανόπουλος για τη φόγια και για τη χελώνα. Η φώκια ευδοκιμεί στην Ελλάδα, υπάρχει, είναι γηγενές ζώο. Έχουμε στις βόρειες Πολάδες φώκες, έχουμε και στα Ιόνια νησιά. Έχω δει εγώ στη Ζάκυνθο φώκες. Είναι μια μικρή φώκια, πολύ νόστιμη, πολύ παιχνιδιάρα και πολύ τσακμίνα, όπως είναι πάντα οι φώκες. Και το θέμα της, βέβαια, δεν είναι μεγάλος ο πληθυσμός. Έχουμε φτιάξει τώρα και ένα πάρκο εδώ στις βόρειες Πολάδες. Την προστατεύουμε τη φώκια. Βέβαια, η φώκια κάνει μεγάλες ζημιές. Όταν πέσει τα δίχτυα πάνω, τα σκίζει τα δίχτυα, τα καταστρέφει, τρώει τα ψάρια βέβαια, δημιουργεί προβλήματα στους ψαράδες. Και ο μόνος τρόπος, διότι δεν είναι δυνατόν να ελέγξεις το ζώο μέσα στον ονό, πώς θα το ελέγξεις. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, αν θέλετε, προστασίας της φώκια από τον ψαρά, διότι ο ψαράδες είναι στόχος άνθρωπος, ρίχνει τα δίχτυα, του πάει η φώκια, του τα καταστρέφει, τα δίχτυα έχουν πάρα πολλά λεφτά, του τρώει και την ψαριά. Και στο τέλος την καημένη αλλού και τη σκοτώνει. Θα έπρεπε να υπάρχει ξεκάθαρα μια διαδικασία όπου να αποζημιώνεται ο ψαράς από το κράτος όταν υφίσταται ζημίες από τις φώκες, ώστε ο άνθρωπος αυτός να μην αναγκάζεται για να επιβιώσει ο ίδιος να σκοτώσει τη φώκια. Να αμείβεται. Θα μου πείτε, θα αρχίσουν οι ηλικές κομπίνες που θα λέμε ότι μου τα έφαγε τα δίχτυα η φώκια, θα παίρνω όλα τα παλιόδια και θα ζητάω αποζημιώσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρα θέμα λιμεναρχείου. Και είναι εύκολο να βρούμε ποιο δίχτυ εχάλασε η φώκια και τα λοιπά από τα υπόλοιπα. Γίνεται. Πάντως δεν ξέρω άλλη διαδικασία που θα μπορούσε να προστατευθεί το ζώο αυτό παρά να αποζημιώνονται οι ψαράδες όταν υφίστανται ζημίες από τις φώκες. Κ. Παντονάτος, τη λίμνη του Χαλκιόπουλου στην Κέρκυρα ο Δήμος την νίκιασε στους Ιταλούς για χέλια. Και ρωτώ εγώ, γιατί να νοικιάζουμε αυτούς τους ωραίους υδροβιότοπους τους δικούς μας, να τους εκμεταλλεύονται άλλοι και δεν ασχολείται το κύριο Υπουργείο και ρωτά τη γεωπονική να μάθουμε εμείς να εκμεταλλευόμαστε το δικό μας πλούτο. Κύριο Παπασιδόρου, τα ελληνικά τα ψάρια τα πετάνε και κάνουν εισαγωγές. Ο ελληνικός στρατός τρώει ξένα ψάρια. Η ιχθυός Καλακερατσινίου είναι σε μηδενική κατάσταση. Δεν έχουμε εργοστάσια παραγωγής δίχτυων, ενώ η Τουρκία έχει. Πληροφορίες. Κύριο Μπακαβός, Πύρος. Η οποία ευτυχώς μας επιβεβαιώνει, όχι τίποτα άλλο. Τη γνώμη του κυρίου Σοφιανόπουλου για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που προωθούν τα προϊόντα τους μέσω της κατευθυνόμενης πώλησης. Βλέπει η αγορά να πάει μπρος στην κατεύθυνση αυτή. Κοιτάξτε, αγαπητέ, οι πολυεθνικές τι δουλειά τους κάνουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και αν θέλετε, εγώ σας παρακαλώ, σας εκετεύω, μη βάζετε βενζίνη στα παρατήρια των πολυεθνικών εταιριών. Χάθηκαν τα ελληνικά. Μην αγοράζετε προϊόντα των πολυεθνικών εταιριών. Τώρα με την κοινή αγορά. Δεν μπορείς καρτικά να πεις απαγορεύω. Αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις και στον ελληνικό λαό να λέει εγώ κύριε θέλω να βάλω βενζίνη σε ένα ελληνικό βενζινάδιο. Για προσέξτε τι θα γίνει. Επί θεωρητικής βάσεως, εάν οι Έλληνες βάλουν βενζίνη σε ελληνικά βενζινάδικα ή στα ελεύθερα, ένα ΕΠ που βλέπουμε στα βενζινάδικα είναι ελεύθερο πρατήριο. Εάν υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και βάλουμε στα ελληνικά βενζινάδικα, στις ελληνικές επιχειρήσεις και όχι στις ξένες, κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να φύγουν. Θα χρεοκοπήσουν. Θα χρεοκοπήσει και η ΣΕΛ. Ποιος κρατάει τη ΣΕΛ εν ζωή στην Ελλάδα, αγαπητέ, δεν τον κρατάνε οι Έλληνες. Ποιος κρατάει τη Μόμπιλ. Ποιος κρατάει την Τέξακο. Δηλαδή, εμείς είναι περίεργο πράγμα. Είμαστε πατριώτες της κουβέντας μόνο.
Ποιος κρατάει τις πολυεθνικές εν ζωή στην Ελλάδα, τα Μάλμπορο και εδώ? Εμείς, οι Έλληνες καπνιστές. Ποιος πίνει 250 εκατομμύρια δολάρια ουίσκι, Τούρκοι? Εμείς τα πίνουμε. Χάρη και το τσιπουράκι του Θεού που λέγαμε και την άλλη φορά. Ουίσκια, ξένα τσιγάρα, ξένα πρατήρια από βενζίνες των ελληνικών δηληστηρίων, δεν είναι το αστείο τώρα. Τώρα άρχισε κάποια εισαγωγή. Εντάξει, πριν 5 χρόνια λέω εγώ, για να μην μπερδευτούμε. Ξένα λιπαντικά, όλα ξένα. Γιατί? Και ναι, μεν η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει εγώ απαγορεύω στο ξένο, αλλά ουδής μπορεί να απαγορεύσει στον Έλληνα να πει εγώ, κύριε, δεν παίρνω. Θέλετε να πει δηλαδή να παίρνει από την ΕΚΟ? Ναι. Να παίρνει από την ΑΒΗΝ, να παίρνει από τη ΣΟΣΚΟ, να παίρνει από την ΕΒΡΟΙΛ, από οπουδήποτε ελληνική επιχείρηση. Όταν βλέπει ΣΕΛ, τώρα θα μου πει ακούει ΣΕΛ και υπόπλη, δεν με ενδιαφέρει, απαγορεύονται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε την πατρίδα μας. Ξέρετε τι μου λέγει ο διευθυντής της ΣΕΡΛ. ΣΕΡΛ είναι μια πολύ μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, αμερικάνικη, με ένα τεράστιο ερευνητικό κέντρο στην Αγγλία το οποίο είχα επισκεφθεί. Εφημοσμένη έρευνα και αναπτυξιακή τεχνολογία επάνω στο θέμα φάρμακο, φαρμακευτικές προτεσίες κτλ. Πράγματα που αν τα δει ο κόσμος εδώ σε ταινία θα λέει ότι αυτά είναι εξωγήινα, εξωπραγματικά. Είμαστε 100 χρόνια πίσω από τα ζώα, κύριε Χούντα, στη χώρα μας, δυστυχώς. Λοιπόν, μου έλεγε αυτός ο διευθυντής, Jones τον έγραψε μάλιστα, ότι το δυσκολότερο πράγμα που αντιμετωπίζουμε στην Τουρκία είναι να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Διότι ο Τούρκος λέει, όσο κακοσυσκευασμένο, όσο άχρηστο, όσο κακό και είναι το τουρκικό προϊόν, θα πάρει μόνο το τουρκικό προϊόν. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια να πουλήσουμε προϊόντα στην Τουρκία. Ενώ στην Ελλάδα λέει, καλύτερο να είναι το ελληνικό προϊόν, οι Έλληνες λέει θα πάρουν το ξένο. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα να πουλήσουμε τα προϊόντα μας στην Ελλάδα, το οποίο είναι το δυσκολότερο πράγμα να πουλήσουμε τα προϊόντα μας στην Τουρκία. Αυτό δεν σας τα λέει όλα? Όταν η Shell και η Mobil παίρνουν βενζίνη από το ελληνικό δηληστήριο, το κρατικό ή από το Βαρδινογιάννη, γιατί εμείς να πάμε να βάλουμε βενζίνη στη Shell και στη Mobil και δεν πάμε λίγο παρακάτω να βάλουμε στην ΕΚΟ? Θα πάθουμε τίποτα? Το μόνο που θα γίνει, θα χρεοκοπήσουμε τη Shell και τη Mobil και το ένα και το άλλο και θα σηκωθούν όλοι από εδώ και θα γλιτώσει η Ελλάδα μερικά δισεκατομμύρια σε συνάλλαγμα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε όλα τα άλλα προϊόντα. Βέβαια, θα μου πείτε και εγώ φοράω ελβετικό ρολόι. Μα δεν υπάρχει ελληνικά ρολόγια. Αν υπήρχαν ελληνικά ρολόγια, θα παίρνουν το ελληνικό ρολόι. Αρκεί να δούλευε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο, κυρίες και κύριοι. Ασχοληθήκαμε με τα θέματα επικαιρότητας και σαν κύριο θέμα είχαμε την αλληλεία. Και από εκεί προέκυψε ότι η χώρα μας είναι πάλι μια χώρα ευλογημένη, η οποία, εάν και εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο και αρμόδιες γενικά υπηρεσίες ήθελαν κάπως να φροντίσουν περισσότερο, θα είχαμε περιοχές όπως ο Αμβρακικός Κόλπος, κατά τη δήλωση του κ. Σοφιανόπουλου και την επιβεβαίωση από τηλεθεατές, ο οποίος μπορεί να φτιάξει ψάρια για να τροφοδοτήσει τη μισή τουλάχιστον Ευρώπη. Και βεβαίως ακούσατε και για τις άλλες περιοχές και για τα άλλα είδη αλληλείας, άγνωστα τουλάχιστον σε μένα τα περισσότερα από αυτά, όπως η καραβίδα του γλυκού νερού, το περιστατικό στη Μυτιλίνη που πήγαν οι Ιάπωνες και τους έδιωξαν και πολλά άλλα τέλος πάντων από αυτά που είπαμε σήμερα εδώ. Η ουσία είναι ότι μπορούμε να παίρνουμε μία ανάσα και η προσπάθεια αυτή της εκπομπής και προσωπικά του Σωτήρη Σοφιανόπουλου για την πτώση τελικώς αυτού του νόμου του καταστροφικού του 1083 αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, γιατί μεγάλες πια ελληνικές εφημερίδες ασχολούνται με το ζήτημα. Και αυτό γρήγορα φαίνεται θα φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Κατά τούτο, η συμβολή του καλεσμένου μας και συνομιλητή μας σήμερα είναι σημαντική. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είσαστε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.